Ένα-δύο. Τώρα ακούω και τα δύο, ρε φίλε. Τώρα ακούς και τα δύο. Ναι. Ωραία, είναι διαφορετική εκπομπή σήμερα, παιδιά, για να τα πούμε λίγο στην τσίτα. Γιατί είμαστε τέτοια άτομα, αγχωτικά. Μας έχει φάει τη ζωή ο ΠΑΟΚ. Σήμερα δεν θα έχουμε ακριβώς ψυχιατρίο. Ζητήθηκε από τους συνδέσμους φίλων ΠΑΟΚ το δίωρό μας, τιμή μας και γαμάρι μας. Και έχω δίπλα μου τον Χρήστο ως εκπρόσωπο των συνδέσμων. Καλημέρα, Σταύρο. ΠΑΟΚ, φίλος μου χρόνια. Καλή χρονιά. Ντρέπεσαι να το λες αυτό? Όχι, εντάξει, δεν τρέπω. Αποφεύγεις να το λες. Είναι και δύσκολη καιρή. Δύσκολη καιρή, ναι, όντως. Έχουμε κάποια ζητήματα για να βάλουμε λίγο την ατζέντα. Και ουσιαστικά έχετε ενεργοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για το τμήμα του μπάσκετ. Έτσι. Προσπαθείτε να κάνετε κάποιες κινήσεις, προσπαθείτε να ενημερωθείτε, να συνδέσετε λίγο, αν έχω καταλάβει καλά, την ηγεσία της ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι υπήρχε ένα έλλειμμα γενικά, Σταύρο. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον Λίβερο για το βήμα που μας δίνει και εσένα, εννοείται, για την εκπομπή σου. Το σημαντικό είναι αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι επειδή υπήρχε ένα έλλειμμα επικοινωνίας γενικά και με την προηγούμενη διοίκηση κυρίως, με τον κόσμο, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποξενωθεί η ομάδα από το πιο δυνατό της κομμάτι, τον οργανωμένο κόσμο, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Το βλέπαμε με την εικόνα στο γενικά γήπεδο. Γενικά υπήρχε μία. Δηλαδή δεν έχει να κάνει, πιστεύω, με οργανωμένο, και ξέρεις τι έχω καταλάβει, τι αντιλαμβάνομαι τόσα χρόνια. Ότι δεν υπάρχει οργανωμένο και μη οργανωμένο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μεγαλώνοντας απλά, κάποιοι φεύγουν από το οργανωμένο. Έτσι, αυτή είναι, αυτή είναι και η αλήθεια. Είναι το ρολόι της ζωής, θα το θέσω. Αυτό είναι η αλήθεια. Όπως κάνουμε έναν κύκλο, ας πούμε, στην Τούμπα, που ξεκινάς από την 4, πας 5-6 και μετά καταλήγεις. Αν βρεις δουλειά, πας στη 2-3. Στη 2-3, αλλιώς πας στην 7, ανάλογα. Κάπως έτσι. Κοίταξε, το σημαντικό είναι ότι είναι ένα τμήμα το οποίο στήριξε απίστευτα τον κόσμο του ΠΑΟΚ στα πολύ δύσκολα του χρόνια. Τα ζήσαμε εμείς, ειδικά η γενιά μας ήταν αυτή που... Εμένα, ας πούμε, προσωπικά ΠΑΟΚ με έκανε το μπάσκετ, γιατί δεν είμαι από οικογένεια ΠΑΟΚτσίδων. Ήταν οικογένεια Χάρτινων, λόγω Κωνσταντινούπολης και τα λοιπά. Το μπάσκετ με έκανε, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Δουβή, τον διαιτητή, με τη σφαγή που είχε κάνει το 1985 σε μάτς αντίστοιχο με τον Συμπολίτη. Που τότε εκένωσε μόνο την κερκίδα των ΠΑΟΚτσίδων. Φαινόμενο αυτό. Ναι, απίστευτο. Και εγώ είπα εκείνη τη στιγμή ότι εγώ αυτούς θέλω να είμαι με αυτούς. Γιατί πάντα ήμουν γενικά υπέρ των ανθρώπων που τους αδικούσαν και τους κάνανε, έτσι είναι η νοοτροπία μου. Για μένα λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι. Το τμήμα μπάσκετ είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο βέβαια θα μου πεις με τη στάση μας τα τελευταία χρόνια δεν το δείχναμε. Ίσως επειδή ήταν σε μια φάση. Αυτό ξέρεις, την ημιθανής κατάσταση που είσαι σε φάση. Εντάξει, δεν έχω και τίποτα, αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο να πεθάνω. Δεν σου δίνουν και πολύ σημασία. Ή θα φτάσεις στο τσάφ, ας πούμε, να πάθεις τη ζημιά, και τότε όλοι και οι συγγενείς και οι φίλοι έρχονται, ρε φίλε, να βοηθήσουμε. Ή θα είσαι στα πολύ καλά σου, που εκείνο είναι το εύκολο, και εξακολουθούν όλοι όπως ήταν τον μπάσκετ. Κοίτα να δεις, εδώ πιστεύω εγώ τόσα χρόνια ότι πληρώνουμε το ΠΑΟΚ είσαι. Έτσι, συμφωνώ. Ότι έλα μωρέ, εντάξει. Δεν υπάρχει έλα μωρέ, εντάξει. Το κάτι θα γίνει. Ναι, αυτό δεν θα γίνει κάτι, γιατί απλούστατα. Δεν θα γίνει κάτι. Δεν προσέγγισε ο ΠΑΟΚ σωστά την όλη ιστορία σαν οργανισμός. Δεν φρόντισε να δημιουργήσει νέα στελέχη που θα μπουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα πιο σύγχρονο. Πολύ σημαντικό. Εντάξει. Δεν αναζητήθηκε επενδυτής μέσα από σοβαρά project. Είμαστε και σε αυτή τη φάση, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ο Ιβάν Σαββίδης, που είναι μια τεράστια ευλογία για το σύλλογο, έτσι. Και ουσιαστικά, αν τα βάλουμε με βάση τα στοιχεία, είναι ο. Αν θέλει, αύριο γίνεται μεγαλομέτοχο ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει μετοχοποιήσει όλα τα λεφτά που έχει βάλει, τα οποία είναι υπεραρκετά για να έχει το πλειοψηφικό πακέτο του μετοχών. Απλά επειδή δεν το αποφασίζει και υπάρχει αυτή η μεσοβέζικη κατάσταση, ας πούμε, που όλοι περιμένουμε λίγο πρωτού πνιγούμε να έρθει ο Ιβάν να μας τραβήξει το χέρι, ουσιαστικά μένουμε όλοι αδρανείς. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Ούτως ώστε, αν κάνουμε μια κίνηση με αυτή που ξεκινήσαν οι σύνδεσμοι, με την. Τοποθέτηση κάποιων λογαριασμών, οι οποίοι ανοίχθηκαν κάποιοι λογαριασμοί σε κάποιες τράπεζες. Θα το διαβάσουμε μετά, τους λογαριασμούς, θα τους δώσουμε στον κόσμο, αν μπορεί να συνεισφέρει. Έχουμε ως στόχο να μαζευτεί ένα ποσό μεταξύ 300 και 400 χιλιάδων από μεγάλη μάζα κόσμου με μικρό ποσό. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι για μένα τουλάχιστον, για τη λογική μου, οι 30-40 χιλιάδες άνθρωποι που πηγαίνουμε στην Τούμπα σχεδόν κάθε Κυριακή, να βάλουμε από ένα δεκάρικο. Ή κάποιοι άλλοι ένα τάλιρο και κάποιος άλλος ένα εικοσάρικο. Και να μας συγκεντρώσουμε ένα ποσό το οποίο θα βγάλει την ΚΑΕ από το αδιέξοδο, θα της δώσει τη ρευστότητα να κινηθεί, ούτως ώστε να βγει η χρονιά. Ναι, να βγει η χρονιά, που να διευκρινίσουμε σε πολύ κόσμο ότι είναι πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ, εκτός από την αγωνιστική σωτηρία του, αν βγει αυτή η χρονιά, έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με φέτος.
ότι του χρόνου δεν έχει κανένα δεσμευμένο έσοδο. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό, γιατί ήταν μια κουβέντα που το είχα και εγώ με διοικητικούς του ΠΑΟΚ. Μέχρι πρότινος, ό,τι συμφωνία κάναμε, δεσμεύαμε έσοδα της επόμενης σεζόν. Έτσι. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η διοίκηση που έτρεξε από το καλοκαίρι, τελευταία στιγμή και όλα οι άνθρωποι την ΚΑΕ, φρόντισαν να μην δεσμεύσουν κανένα έσοδο της επόμενης σεζόν. Ό,τι λεφτά πήρανε, αυτά διέθεσαν. Απλά δεν έχουν τίποτα από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά της, δεν έχει έσοδα από χορηγίες, ό,τι ίσχυε από τα προηγούμενα χρόνια. Και γενικά έχουμε πάρα πολλά εκχωρημένα δικαιώματα. Ναι. Δικαιώματα. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα, έχουμε ένα μεγάλο χρέος, ας πούμε, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Ναι. Το οποίο και αυτό είναι δεσμευτικό, γιατί όταν χρωστάς ένα πολύ μεγάλο ποσό, είσαι δεσμευμένος με αυτόν και εκείνος, προκειμένου να εξασφαλίσει κάποια από τα έσοδά του, θα ανεβάσει και τις τιμές. Λογικό είναι. Λογικό αυτό, είναι. Γιατί ουσιαστικά σου δίνει. Την άνεση, σου δίνει ένα δάνειο ουσιαστικά για να κινήσει. Ναι. Μέσω αυτού. Για να μπορεί να ταξιδέψει. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση γενικά είναι δύσκολη. Πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, αλλά πιστεύω ότι με ένα κλικ, με μία κίνηση του να γεμίζουμε το γήπεδο, ήδη η εικόνα είναι φέτος καλύτερη. Έτσι. Υπάρχει ένας μέσος όρος πάνω από 2.000-2.500 που κάποτε είχε φτάσει να είναι 500 άτομα. Τίποτα, με τα μικρά μιλόμασταν. Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό η εικόνα του γηπέδου και για να δείξει έναν μελλοντικό επενδυτή και τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι, για τον οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί, ότι ρε φίλε, εδώ κάτι κινείται να έρθουμε. Αρχής γερωμένης με το παιχνίδι με το συμπολίτη, τα εισιτήρια κυκλοφορούν, οι τιμές είναι πάρα πολύ φθηνές, δηλαδή γενική είσοδο στα 10 και στα συνδεσμήτικα στα 5. Δηλαδή μιλάμε για τιμές. Εξαιρετικές τιμές. Κάποτε, αν σκεφτούμε ότι δίναμε το 93 5.000 δαχμές, πώς ξέραμε για τα 5.000. 5.000 και φάγαμε και 32 στο κεφάλι. Έτσι. 5.000 δαχμές τότε ήταν, έβγαζες την κόμενά σου έξω, έβαζες βενζίνη και έτρωγες και έβαζε. Και έτρωγες και πληρώνεις και τα έξοδα. Ναι. 5.000. Και τώρα, ας πούμε, είναι ένα ποσό το οποίο είναι ουσιαστικά ένας καφές. Και είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό για κάτι το οποίο το αγαπάμε, πιστεύω, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ασχέτως αν αυτό δείχνει ότι ήταν κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Άρα γεμίζουμε το παλατάκι την Κυριακή. Πρώτον, γιατί πρέπει να πετύχουμε μια σημαντική νίκη. Έναν από τους αντίπαλους που είναι από κάτω μας, μάλλον στην ίδια θέση, τον βάζουμε κάτω. Αν περάσουμε και τη διαφορά του πρώτου αγώνα, είναι ουσιαστικά δύο νίκες πάνω. Άρα ασχολούμαστε μετά με τη Λάρισα και σιγά σιγά, αν είναι δυνατόν, και άλλο αντίπαλο να τους βάλουμε κάτω, και στην πορεία όσο καλύτερα μπορεί να πάει η ομάδα, και αν ενισχυθεί, που ήδη με τον Bobby Brown έγινε μια καλή κίνηση. Smart πρόγραμμα. Ναι, καλά. Στη χειρότερη περίπτωση, άμα δεν τους κερδίσουμε, να τους χορέψουμε. Ο Bobby Brown, φίλε, ο τραγουδιστής, ο οποίος έπινε τα πάντα. Τα πάντα και έφαγε και τη Whitney Houston. Να τα πούμε και αυτά. Ναι, να τα πούμε και αυτά, αλλά δεν έχει σχέση με αυτόν τον Bobby Brown. Απλά επειδή έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εφορίας, εγώ, επειδή ξέρεις ότι το μυαλό μου πάει λίγο ανάποδα. Έτσι. Εντάξει, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εφορίας με τη διάθεση του Γιώργου Σαββίδη και του Ιβάν να βοηθήσουν την ομάδα μπάσκετ. Οι παίκτες δεν έχουν έρθει ακόμα. Όχι, βέβαια. Ναι, δηλαδή η ομάδα που θα παίξει θα είναι αυτή που διέπρεψε στο Ιβανόφιο. Ναι. Εντάξει. Και σε όλα τα εκτός έδρας. Και σε όλα τα εκτός έδρας. Βέβαια, επειδή ξέρεις ότι πηγαίνω, έχουμε κάνει και 3-4 εκπληκτικά παιχνίδια εντός. Βεβαίως. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό. Έχουμε τους Αμερικάνους που δεν είναι σταθερές. Είναι ότι βρέξεις κατεβάσει. Απλά υπάρχει περίπτωση να βρέξει ψιλοκαλά. Το κακό είναι ότι κάναμε τις εκπληκτικές εμφανίσεις εκεί που ουσιαστικά δεν είχαμε ανάγκη. Δηλαδή σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία κερδίσαμε, οι ομάδες που ήταν πρωτοπόροι στην Ισπανία, αυτά, στην Ιταλία. Αυτά εξασφαλίζουν συμβόλαια. Έτσι, και συμφωνώ, εδώ συμφωνώ. Είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δηλαδή όταν έχεις παιδιά τα οποία το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το πώς θα κάνουν τα νούμερα. Και πώς θα δείξουν τέλος πάντων σε μια διοργάνωση και δεν τους απασχολεί καν το κλαμπ. Εντάξει, και η συμπεριφορά του στα παιχνίδια της Ελλάδος είναι επίκως απαράδεκτη. Πολλά από αυτά. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Για μένα το σημαντικότερο, έτσι να μιλήσουμε και λίγο αγωνιστικά, αυτό που. Εντάξει, είχαμε παίξει εραστεχνικά μπάσκετ και τα λοιπά. Αυτό που έλεγαν. Στην Κορδελία είχατε μπασκετές. Είχατε μια. Μπασκετούπολη. Και τένις, γιατί είχαμε κάλτσα με ρακέτα. Έτσι, ήμασταν πρώτοι. Λοιπόν. Οι προπονητές και στα παιδικά τμήματα, ας πούμε, αυτό που λένε ουσιαστικά είναι ότι η επίθεση μεν φέρνει τον κόσμο και ουσιαστικά είναι θέμα ταλέντου, αλλά η άμυνα είναι θέμα θέλησης. Δεν μπορεί να μου πει εμένα μπασκετπολίστας ότι δεν μπορώ να κάνω άμυνα. Άρα δεν θέλουν να κάνουν άμυνα, άρα είναι διάφοροι πολλοί από αυτούς. Δεν γίνεται μια ομάδα η οποία κινδυνεύει να τρώει κατά μέσο όρο 88, 90, 95. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τραγικό. Δηλαδή βλέπουμε εικόνες
όλοι οι αντίπαλοι να σπάνε ρεκόρ σκοραρίσματος γιατί είναι ελεύθεροι, γιατί δεν βγαίνουν οι άμυνες. Δεν ξέρω αυτό αν είναι και θέμα προπονητή, γιατί σίγουρα ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι ένας υπέροχος αθλητής. Άνθρωπος που βοηθάει τον Πάο. Με απειρία, τέλος πάντων, μπορεί να γίνει ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν αυτό είναι ικανό για να κρατηθεί η ομάδα στην κατηγορία. Όσο και ντροπιαστικό αυτό αν ακούγεται για το σύλλογο του Πάου. Ρεαλιστές. Ναι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άρα επιβάλλεται από την Κυριακή και όλοι να αποκτήσουμε ξανά το μαχητικό πνεύμα που έχουμε ως σύλλογος. Γιατί λίγο αυτά τα πράγματα που περνάμε με το ποδόσφαιρο μας έχουν κάνει λίγο πιο χαλαρούς όλους. Να μην ξεχάσουμε. Πιο ξύπνους μου κάνει, να ξέρεις. Ναι, αλλά θέλω να σου πω άλλη κουβέντα. Θα την πιάσουμε μετά. Ναι. Να πούμε το πολύ σημαντικό είναι ότι αν καθόμασταν και σκεφτόμασταν, Σταύρο, το 2005, όταν ο ΠΑΟΚ και το 2006 συμπλήρωνε τότε τα 80 χρόνια της ιστορίας του και θυμάμαι είχε έρθει ο Πατριάρχης και παρακαλούσαμε να βρούμε ένα μεγαλομέτωχο και τέτοια. Τι, εμάς είναι και ο Πατριάρχης, έχω ένα διάκονο με 2 εκατομμύρια, δεν είχαμε βάλει μεγαλομέτωχο. Κανονικά, κανονικά. Ναι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, για να έχουμε αυτή τη στιγμή την ευτυχία και την ευημερία που ζει όλος ο σύλλογος, αν εξαιρέσει τον μπάσκετ, δηλαδή τους τίτλους που έχουμε πάρει την τελευταία 7 ετία, δεν τις είχαμε πάρει όσο υπόλοιπα 90-93 χρόνια. Έγιναν αγώνες. Υπήρξαν άνθρωποι που φάγανε ξύλο, πήγανε φυλακή, παρατήσανε τα σπίτια τους, τρέχανε και είχαν ένα όραμα. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου του ΠΑΟΚ τότε αντιδρούσε. Γιατί έχουμε μάθει, ας πούμε, γενικά αυτούς που βγαίνουν από το κοπάδι να τους θεωρούμε λίγο παρήσαχτους. Μεγάλη μάχη έγινε για να μπορεί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να έχει την ευλογία να έχει τον Ιβάν Σαββίδη στην κεφαλή του. Άνθρωποι έτρεξαν και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είχαν ένα όραμα να κάνουν τον ΠΑΟΚ πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν εκείνη τη στιγμή. Έτσι, να μην το βάζουμε κάτω για τον μπάσκετ. Μπορεί αυτή τη στιγμή να δείχνει τον μπάσκετ ότι είναι ουραγός, αλλά με μια δυναμική του κόσμου, με μια βοήθεια που θα δώσουμε, με γεμάτο γήπεδο, μπορεί να κινητοποιήσουμε ανθρώπους οι οποίοι σου λέει ρε φίλε, εδώ κάτι είναι. Ένας μεγάλος σύλλογος έχει τη δυναμική, ακόμη και την ίδια οικογένεια Σαββίδη. Τις προοπτικές τις δημιουργείς εσύ. Έτσι. Επειδή ανέφερε στο ποδόσφαιρο. Με την εποχή Ζαγοράκη, επειδή έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ λόγω των όσων γίνανε στη διάρκεια και στο τέλος, εντάξει, εκεί εμφάνισες μια δυναμική 21.000 διαρκείας πλάς, ένα γεμάτο γήπεδο, ένα πανέξυπνο ποδοσφαιρικό project. Εντάξει, και ουσιαστικά ήταν η βάση για να πείσεις κάποιον ότι αδελφέ εδώ έχει ψωμάκι. Όχι ψωμάκι θα κολομήσεις. Για να μην παρεξηγηθώ. Έχει δυναμική. Έχει δυναμική. Αγοράζοντας τον ΠΑΟΚ, ωραία, μπορείς να αποκτήσεις μια δύναμη η οποία ούτε καν τη φανταζόσουν. Εντάξει. Και είναι γεγονός αυτό. Ναι, δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι εμφανίστηκε ο Ιβάν Σαββίδης στη ζωή μας μετά από την εποχή. Αυτή τη έβλεπα προχθές τυχαία στο YouTube σε αυτά που βγάζει, ξέρεις, πριν από 6 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, ένα παιχνίδι με τον Πανιόνιο και βλέπεις την εικόνα της Τούμπας επί Σάντος, νομίζω το 2010. Είχε 30.000 κόσμο με τον Πανιόνιο. Κατάμεστοι ο ένας πάνω στον άλλον. Θυμόμαστε παιχνίδια να παίζουμε, ας πούμε, με τον συμπολίτη και μια μισή ώρα πριν τον αγώνα να φωνάζουν τα μεγάφωνα. Φύγετε από τη θύρα 4 γιατί είναι γεμάτη. Ναι, πάντα απέναντι στην 7. Δηλαδή, συνθήκες οι οποίες δείξαν στον χι επενδυτή ότι εδώ, ρε φίλε, υπάρχει δυναμική τεράστια. Και νομίζω ότι αυτό αποδείχτηκε στην πράξη, ότι ο καλοκάγαθος ΠΑΟΚ που το χτυπούσαμε στην πλάτη και του λέγαμε εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ δυνατό, όπως έλεγε ο Τυρανόσαυρος από τον Νότιχαμ, εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ δυνατό και εμείς θα γίνουμε πιο δυνατοί. Δεν τους αρέσει ο ΠΑΟΚ ο δυνατός. Γενικά δεν τους αρέσει ότι παίρνει κομμάτι της πίτας τους. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας γενικότερα. Στην Βόρεια Ελλάδα, ναι. Έμαθες το τελευταίο. Θα δώσουν 640.000 για να γίνει πρόμο στο μετρό. Εδώ ναι, θα μοιραστούν. Μάλιστα. Μόλις ακούσεις δηλαδή κάποιον να λέει τι ωραίο το μετρό λειτουργεί. Μην πιστεύεις ότι λειτουργεί. Δεν τα έχει πάρει απλά. Φοβερά πράγματα γίνονται, Σταύρο, γενικά στη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό που όταν είχαμε κάνει και την εκπομπή πριν από 3-4 χρόνια, εγώ αυτό που είχαμε πει ως μότο ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, όπως η Μπαρτσελόνα πήρε την Βαρκελόνη από το χέρι και την εκτόξευσε, πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ το όχημα, να τραβήξει όλη την πόλη και όλους αυτούς που την κρατάνε με γανζωμένη με τα νύχια πάνω του, είτε θα ακολουθήσουν, είτε θα τους δώσει μια κλωτσιά και τους πετάξει κάτω. Έτσι. Για μένα δεν υπάρχει μέση λύση για να μπορείς αυτή η πόλη να ανασάνει, γιατί έχει τεράστια δυναμική. Η παραθαλάσσια Θήβα. Ναι, έτσι πως τη λες, κανονικά φίλε. Πραγματικότητα είναι. Αν η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει όλα τα αρνητικά μιας μεγαλούπολης, δηλαδή κίνηση, ανεργία, ρήπανση, ξέρω εγώ, Καφσαέρο κτλ. Και όλα τα αρνητικά της επαρχίας. Όπου και αν πας σε ξέρουν όλοι, δεν τη γλιτώνεις. Μέσα μαζικής μεταφοράς χειρότερα της Θήβας.
γενικά υποδομές τραγικές. Αυτό το πράγμα και όσο όχημα τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, οφείλουμε να τα αλλάξουμε. Και θα τα αλλάξουμε κόντρα σε αυτούς εδώ που θέλουν και θέλανε μια ζωή την πόλη μίζε. Ξεκινώντας λοιπόν από τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο έχει πάρει τον δρόμο του. Έτσι. Δεν ξέρω εγώ τι αποτελέσματα θα έρθουν, δεν είμαι ασυμπίλιο. Κανένας δεν το ξέρει. Αλλά έχει πάρει τον δρόμο του. Έτσι. Θα πάρει τα πρωταθλήματά του, άλλα θα τα χάσει. Θα διεκδικεί πάντως κάθε χρόνο. Θα διεκδικεί. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό. Αυτή είναι η ουσία του αθλητισμού. Έτσι. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε Ολυμπιακός κάθε χρόνο, τσαμπουκά να παίρνουμε το πρωτάθλημα. Αν το αξίζουμε, το πάρουμε. Έτσι. Ωραία. Αν δεν το αξίζουμε, να μην το πάρουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, ξέχωρα αυτοί κάνουν τα πάντα για να το πάρουμε εμείς. Οι άνθρωποι είναι φαινόμενα. Ναι, και θα μιλήσουμε για αργότερα και για αυτούς. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι επειδή πέρασε σχετικά light η κλοπή του για μένα του αιώνα του πρωταθλήματος. Είναι η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή είχαμε φτάσει στην οικογένειά μας, είχαμε φτάσει για μήνες να μην μιλιόμαστε. Έτσι, για αυτό το θέμα. Σταματήσαμε το θέμα ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για αυτά. Τελειώσατε, έχει καταταχθεί εκεί που σας ορίζει η ιστορία. Ως χάρκινος και κλέφτες. Γιατί ας πούμε ακούω θα το διακόψουν και έτσι μην ξεχνάνε ότι έχει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ δυναμική. Ναι. Δεν μπορούν δηλαδή μόνο αυτοί που να νομίζουν, δεν ξέρω ο κύριος Αυγενάκης αν λειτουργεί ως υπάλληλος ή ποια είναι η σχέση του με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή με τα λεγόμενα του και τις πράξεις του. Να είναι στο payroll του Ολυμπιακού, δεν το ξέρουμε. Όχι, αλλά όταν ακούς ας πούμε, σε μια συγκέντρωση μια ομάδα με έναν υφυπουργό να βγαίνει ας πούμε, και να τον κάνουν ερώτηση, κύριε Αυγενάκη, τι βλέπετε να γίνεται, και λέει: περιμένουμε να δέσουμε την υπόθεση. Και μετά από τρεις μέρες κάει η υπόθεση της Ξάνθης. Εμένα μου δείχνει ότι είναι σε συνεννόηση. Καλά, την. Και ότι ο κύριος Αυγενάκης έχει ως σκοπό, και αν κρίνουμε και από αυτά που κάνει με τις αλλαγές στην Επιτροπή κτλ., αν έχουν κάποιο σκοπό να κάνουν κάποιο πραξικόπημα. Μην νομίζουν ότι τους περάσει έτσι εύκολα. Καλά, εντάξει, δεν νομίζω ότι πιστεύουν ότι τους περάσει. Ναι, δηλαδή κάποτε ο κόσμος του ΠΑΟΚ έφτασε μια ανάσα από το να δώσει χειραψία με τον Κώστα τον Καραμαλή στην έκθεση. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Θυμάμαι, στο Βελίδιο. Ναι. Στο Βελίδιο. Δεν το έχει σε κάτι επειδή ας πούμε, έχει ξεθάψει το τσεκούρι ας πούμε, του πολέμου. Αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, να συναντηθούμε όλοι. Εδώ είμαστε, περιμένουμε. Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα, γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις του ραδιοφώνου. Θα πιάσουμε το θέμα των μπάσκετ λίγο ακριβώς, τι έχετε κάνει, πώς έχετε κινηθεί, ποια είναι η διαδικασία που βοηθά τα πάντα. Το τμήμα. Και στη συνέχεια, μετά τις 11, θα πιάσουμε λίγο και το ποδόσφαιρο και τα όσα γίνονται δεξιά και αριστερά, τα οποία έχουν αρκετό ψωμί. Να είμαστε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι μια διαφορετική εκπομπή, δεν είναι το ψυχιατρίο σήμερα. Παραχωρήσαμε ουσιαστικά το δύο ρόμα στους συνδέσμους φίλων ΠΑΟΚ, που κάνουν μια προσπάθεια υγιέστατη, θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Γιατί έχετε κάνει και άλλες προσπάθειες, είναι αλήθεια. Εντάξει. Όχι ότι δεν ήταν υγιέστατες, απλά τώρα αυτή έχει μια βάση πάρα πολύ σημαντική που πρέπει να δώσει λύση. Κοίταξε, ζούμε, Σταύρο, σε μια εποχή γενικώς που ο κόσμος δύσκολα κινητοποιείται για όλα τα θέματα. Έχει πάθει σοκ με την υπερπληροφόρηση. Έτσι, ναι, αυτό ακριβώς αυτό. Και δεν ξέρει και τι να πιστέψει και δεν ξέρει και πού να, ποιον εμπιστευτεί. Ο στόχος, επειδή είναι δουλειά μου, ο στόχος της υπερπληροφόρησης. Είναι αυτός, δεν ξέρει. Ναι. Πήγαμε από την άγνοια, την πλήρης άγνοια που είχαμε στο παρελθόν. Από την ΕΝΕΔ και την ΕΡΤ. Ναι, αυτό πήγαμε που... στο κάθε κουτσιμάρι ένα site. Έτσι, και αυτή τη στιγμή μάλιστα, τώρα που το είπες κιόλας, η κάθε κουτσιμάρια. Η κάθε κουτσή Μαρία από πίσω βέβαια έχει μια χοντρή Μαρία, η οποία έχει καμιά 172 site, 200 εφημερίδες, κέντρο διανομής τύπου. Αυτά δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα, λέμε σε άλλες χώρες. Ναι, έχει στην Ελλάδα, το κέντρο διανομής τύπου. Ναι. Ναι. Και η οποία μπορεί να, ουσιαστικά να μονοπολεί τις ειδήσεις, παραπληροφορώντας τον κόσμο. Και δημιουργώντας ατζέντα. Ατζέντα είναι άχρηστη εντελώς την πληροφόρηση που θα έπρεπε να έχει ένας πολίτης. Και εκεί τώρα, μέσα στον κεκαιώνα των χιλιάδων πληροφοριών, αν υπάρξουν και δύο σωστές, χάνονται γεια σας, ούτε θα τις δει κανένας. Λοιπόν, αυτό το οποίο ουσιαστικά τι έχουν κάνει τα παιδιά τώρα της συντονιστικής, έχουν δημιουργήσει τέσσερις λογαριασμούς. Θα τους διαβάσουμε τώρα και. Πάρτε χαρτί στυλό, παιδιά. Κάνα κοσάρικο. Βάλτε, δεν θα σας αλλάξει τη ζωή. Ουσιαστικά η βασική συνεργαζόμενη τράπεζα και υποστηρικτής όλης της διαδικασίας είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι, η οποία τράπεζα. Είναι η τράπεζα που είχαν μιλήσει νομίζω και στην συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ, η οποία είναι συνεταιριστική τράπεζα από ανθρώπους εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω στις ΣΕΡΕΣ, κάπου έδρα. Η οποία εκεί ως δικαιούχος εμφανίζεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Άρα, στο όνομα δικαιούχου βάζουμε ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι εύκολο, είναι απλή διαδικασία. Ο αριθμός μου λογαριασμού είναι. Παπαπέτου διαιτητή το Σάββατο στο Χαριλάου. Εντάξει, σημαντικό. Ναι, λοιπόν, αριθμός λογαριασμού 30 10 10 352 70 00 παύλα 9. Το επαναλαμβάνω. Δεν είναι GR και τέτοια.
Όχι, αυτό είναι ο αριθμός λογαριασμού. Από εκεί και πέρα στο IBAN είναι GR26-09-90-01-00-00-30-10-10-35-27-30. Αυτό είναι Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχει για οτιδήποτε θέλουν να βρουν και στο 1926.gr. Εκεί ας μπουν στο 1926.gr. Ναι, ένα άρθρο που λέει στήριξη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Υπάρχει λογαριασμό στην Alpha Bank. Να το διαβάσουμε γι' αυτόν. Αριθμός λογαριασμού 857.00.200.200.2510. Δώσε και το IBAN. Το IBAN είναι GR39-0140-8570-0200-2002-510. Ως δικαιούχος εμφανίζεται η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας εκεί, στο λογαριασμό. Μπορούν να βάλουν σε αιτιολογία τον ΠΑΟΚ, οπότε να μην ψάχνουν ότι και χαθεί, ας πούμε, μέσα σε... Υπάρχει διαδικασία να πηγαίνουν πιο άμεσα τα λεφτά. Mm-hmm. Λοιπόν, άλλες δύο τράπεζες είναι, τις διαβάσουμε όσο και κουραστικό να είναι. Είναι Eurobank, αριθμός λογαριασμού 0026-0738-01-02-00-83-5726. Το IBAN είναι GR66-0260-7380-4-0-10-20-08-35-726. Δικαιούχος είναι πάλι η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας και είπαμε ως αιτιολογία τον ΠΑΟΚ. Και τέλος, στην Attica Bank έχουμε αριθμό λογαριασμού 849-46-001. Το IBAN είναι GR46-0160-7680-4-0-008-49-46-001. Μπορούν, λέει, να προσθέτουμε, λέει, στις άλλες τρεις τράπεζες ως hashtag το PAOK Family. Υπερθώ hashtag. Εντάξει, τι να κάνουμε, φίλε. Εκεί φτάσατε. Αυτή είναι η εποχή. Στείλε μου τη φωτογραφία μου στους λογαριασμούς μία. Την έχεις? Το έχω εδώ. Τέλος πάντων, ας δώσουμε το να μπουν στο 1926. Ναι. Στο 1926.gr υπάρχει ένα κομματάκι που λέει στήριξη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Εκεί γράφονται περισσότερες λεπτομέρειες για να κάνουμε τη διαδικασία, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά τώρα αυτή την εποχή που είναι πολύ πιο εύκολο και μέσω του e-bagging να κάνουν καταθέσεις και από το εξωτερικό. Εκεί που έχουμε ένα τεράστιο κομμάτι του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν πάει καλά, δεν πάει καλά, είναι ανενεργό και νομίζω ότι είναι και αρκετά ανενεργό και στο θέμα και του ΠΑΟΚ TV. Αυτό. Είναι, δηλαδή, νομίζω ότι ενώ περιμέναμε όλοι να είναι η βάση οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ του εξωτερικού, χωρίς να ξέρω νούμερα, το φαντάζομαι γιατί καταλαβαίνω από την κινητικότητα. Ενώ όλα τα άλλα πηγαίνουν σύμφωνα για να μην ευλογούμε τα γένια μας συνεχώς, να λέμε και τα στραβά. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βελτιωθούμε. Όπως κάναμε τους υπολογισμούς στην αρχή. Ψιλομπακαλίστικους, ναι. Αλλά επειδή γνωρίζουμε το κλαμπ, ναι, ξέρουμε και που θα κινηθεί. Εκεί που πέσαμε έξω εντελώς ήταν στους Έλληνες εξωτερικού. Ναι. Εντελώς όμως. Δηλαδή και σε κουβέντες με φίλους που ακούω στο εξωτερικό, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μαγαζί Έλληνα ΠΑΟΚΣΙ στο εξωτερικό που να έχει πάρει το ΠΑΟΚ TV. Ντροπιαστικό, έτσι νομίζω. Και ειδικά σε περιοχές που οι οποίες είναι ασπρόμαυρες, δηλαδή όπως είναι στη Γερμανία. Οι μύθοι. Καλό είναι να καταλήξουμε καμιά φορά για να ξέρεις και μην τι. Εγώ προτιμώ να είμαστε πέντε και να ξέρουμε ότι είμαστε πέντε, έτσι. Παρά να πιστεύω ότι είμαστε 15 και να μην είμαστε. Όχι, και γενικά, εντάξει, ας πούμε, είμαστε και σε μια εποχή που είναι λίγο το ότι είμαι ΠΑΟΚ, ας πούμε, και λίγο μόδα. Δηλαδή, πάρα πολλοί έχουν γίνει και ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ του Facebook και του Ιντερνετ κτλ. Μπορεί να είναι στις ευχές όλοι ΠΑΟΚ στο ένα στο άλλο, αλλά όταν έρθει η ώρα να βάλουμε και ένα ευρώ ή να συμμετάσχουμε έστω και ενεργά με την παρουσία μας. Μα δεν είναι κάτι, Παναή. Ειδικά το θέμα του ΠΑΟΚ TV, δεν είναι κάτι πετάω τα λεφτά μου σε ένα κουβά, αγοράζω κάτι. Βέβαια, αγοράζεις, εννοείται. Δηλαδή, τι πιο ιερό από να έχω τα παιχνίδια της ομάδας μου. Είναι το φοβερό, ότι και ειδικά οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό που δεν έχουν την πρόσβαση. Νομίζω ότι άμα γίνει κάποια στιγμή ένας έλεγχος, ότι ένα σημαντικό νούμερο από τους συνδρομητές του ΠΑΟΚ TV
είναι ήδη κάτοχοι διαρκείας. Ναι, θα είναι περισσότεροι κάτοχοι διαρκείας. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, και εγώ κρίνοντας τον εαυτό μου, αλλά και πολλοί κόσμος, έχουμε πάρει ως ενίσχυση στην ομάδα για αυτή την. Όλοι έχουμε πάρει, ναι. Αυτόν τον πόλεμο ουσιαστικά δηλαδή, που προσπάθησαν να τις κάνουν με μέσω της κυβέρνησης και της ΕΡΤ με το εμπάργκο και μετέπειτα με τις Νόβα που αποδείχτηκε ότι είχαν μια ατζέντα γιατί προετοιμαζόταν το μέλλον από παλιά. Ναι. Νομίζω ότι είναι η ελάχιστη βοήθεια. Τέλος πάντων, όσοι δεν το έκαναν αυτό, κρίνοντας επειδή ότι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει την δυναμική να αντιδράσει, ας κάνουν τουλάχιστον το ελάχιστο να βοηθήσουν μέσα αυτό το λογαριασμό την ΚΑΕ να συμπράξουν, ρε παιδί μου, με ένα δεκάρικο, με ένα εικοσάρικο, με 5 ευρώ την βοήθεια. Δεν είναι ένα άρκα εκατομμύριο, παιδιά. Δεν αυτό. Είναι... ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Αυτό, ναι. Yeah. Είχε πει ο κύριος Κωνσταντινίδης ότι θα ήταν καλό, λέει, να βρεθούν, ας πούμε, χίλιοι, να δώσουν από 300 ευρώ ή 300 από 1000 ευρώ, ας πούμε, κτλ. Μακάρι να βρεθούν κι αυτοί. Αλλά ας κάνουμε εμείς την πράξη μας και αν εκεί που υπολογίζουμε 200 ή 300, 400 πάμε στα 700. Χαμένα δεν θα πάνε. Έτσι. Εκεί είναι το σημαντικό. Εδώ πάμε μιλάμε για μια κατάσταση που είναι ξεκάθαρη. Δεν βάζουμε πλάτη. Το κλαμπ έχει πρόβλημα. Εμένα το σημαντικότερο, αυτό που γράφω, που πέσει το Μάιο, όταν έγραψα από τη φορά θα πέσουμε. Έτσι. Και μου λέγανε χαζά. Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης μας άφησε ένα τμήμα. Yeah. Ένα τμήμα μας άφησε. Σαν οργανισμός ΠΑΟΚ, σαν οικογένεια ΠΑΟΚ, σαν ΑΣ ΠΑΟΚ, σαν κόσμο ΠΑΟΚ, σαν μίντια ΠΑΟΚ. Ένα τμήμα μας άφησε και πάλι τσοντάρει την εφορία. Πάντα. Εντάξει. Ναι. Και αυτό πάμε να το διαλύσουμε. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι. Και ξέρεις ποιο είναι το τρομερό. Ότι υπάρχουν έξω. Πολλές απόψεις, δηλαδή όταν έγινε το θέμα και χάσαμε στον Ηρακλή, αν διάβαζες τα σχόλια, την πινελίκη έτρωγε η οικογένεια Σαββίδη, ας πούμε, και δεν βοηθάει και δεν κάνει και δεν ράνει. Δηλαδή έχουμε κάτσει όλοι αδρανείς και περιμένουμε τη βοήθεια εξ ουρανού. Εντάξει, δεν μπορούμε συνέχεια ένας ολόκληρος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος που είχε τέτοια δυναμική και με κόσμο μαχητικό, ρε παιδί μου, να περιμένει τα πάντα από έναν άνθρωπο. Μπορεί και στο κάτω-κάτω τη γραφή να μην το γουστάρει. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, δηλαδή. Τι να το κάνουμε, το ζόρι, το πιάσουμε το λαιμό και να σου πω κάτι. Να το δούμε λίγο επιχειρηματικά, ρε Χρήστο. Ναι. Ωραία. Είμαι εγώ Σαββίδης. Ναι. Ποιος ο λόγος να επενδύσω στο μπάσκετ? Θα κερδίσω κάτι? Αυτή τη στιγμή το μπάσκετ για μένα, ο κύριος λόγος που υπάρχει αυτή η κατάντια, οι δύο ομάδες της πόλης που μεσουρανούσαν τη δεκαετία του 80 και του 90 να είναι οι τελευταίες στο πρωτάθλημα, είναι για μένα πρώτον. Ο φαταολισμός που έχουν κάτω Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι οποίοι το μόνο που τους ένοιαζε είναι να μπουν στη Euroleague, να κάνουν μακροχρόνια συμβόλαια και στα τέτοια τους, για τους υπόλοιπους. Δεν πάνε να μαραζώσει και να διαλυθεί. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο, στα υπερλαμόγια, υπήρχε κεντρική διαχείριση. Ναι, τηλεοπτικό. Και στο μπάσκετ, κοιτάξτε, να βάλουν αυτό. Ναι. Βγήκαν όλες να παίξουν οι δύο και οι άλλοι να πάνε. Το μπάσκετ ουσιαστικά το διέλυσε η ΕΟΚ με τον κύριο Βασιλακόπουλο, με τη στάση τη και με όλα αυτά. Βλέπουμε ακόμη και τώρα που είναι στα τάρταρα ουσιαστικά να έχουμε διαιτησίες καμικά, δηλαδή τώρα αυτή η τσαρούχα πραγματικά. Νομίζω ότι αν θα έρθει βουδιστής μοναχός στο παλατάκι και υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, α πούμε. Αν θα δει πώς φυρίζει η κυρία Τσαρούχα, ειδικά πέρυσι στο παιχνίδι με το Περιστέρι, ναι. Έπρεπε πολύ να πάρουμε ηρεμιστικά για να μην μπουν μέσα. Τίποτα, φίλια. Ναι. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο αυτοί, ο Παναγιώτου, κάτι σιώμη, κάτι τέτοιο, οι οποίοι μάλιστα όταν πηγαίνουν στα ξενοδοχεία που μένουν εδώ στην πόλη, μιλάνε, επειδή έχω τη δυνατότητα να μαθαίνω κάποια πράγματα, μιλάνε πολύ υποτιμητικά. Ο Μπάοκ και τέτοια, ναι. Και τι έγινε και. Υπονοούμε να σπουδάσουμε. Δεν ξέρω αν όμως θα γίνει και μια συνάντηση. Όχι, αυτά είναι. Προσέχουν. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι υπάρχει ένα μένος για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα. Ξέρεις τι, ως οργανισμός έχει ένα μεγάλο κουσούρι που για αυτούς είναι πάρα πολύ ευεργετικό. Δηλαδή, έχει τεράστια δυναμική, όνομα. Άρα, ο άνθρωπος που έχει κόμπλεξ και θέλει να δείξει τη δύναμή του, μπορεί εύκολα να τον τσαλαπατήσει σφυρίζοντάς τον, γιατί ξέρει του ασφαλώς ότι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Ναι. Δεν είναι οργανισμός σαν άλλους που θα τον περνούν έναν άσπρα πόλο, μαύρα πόλο ή κροτίδες κτλ. Οπότε, όποιος έχει έλλειμμα στο να δείξει ότι έχω μια εξουσία και με συμπλέγματα και δεν μπορεί να τα δείξει, θα τα δείξω στον ΠΑΟΚ. Ούτε θα με κυνηγήσουν μηδιακά, ούτε θα περιμένει κάποιος να με κοπανίσει, ούτε τίποτα. Οπότε, όλα μια χαρά. Όταν το αφήνουμε και μόνοι μας, δηλαδή δεν πηγαίνει κανένα στο γήπεδο, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Έρχεται ο άλλος εκεί, σφυρίζει, κάνει ότι κουστάρει, διαλύει μια ομάδα, ένα σύλλογο με τεράστια ιστορία. Και να, συνεχίζεται. Έτσι είναι. Ειδικά αυτή που ανέφερες, οι δύο-τρεις που έπιασε στο στόμα σου, δεν θα ξεχάσω ποτέ το σφύριγμα του Παναγιώτου στο Φάρο. Έτσι. Στο τρίποδο του Παπαμακάριου, στο τέλος που χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι. Θα μου πεις, έχασες από ένα σφύριγμα με το Φάρο. Ναι, έχασα από ένα σφύριγμα.
Αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Υπήρχαν και άλλα σφυρίγματα πιο πριν. Άσχετα αν η ομάδα μας μπήκε στο τέμπο, μια ομάδα ας πούμε, που ήταν αρκετά υψηλό το μπάτζετ της τότε, να χάσει από μια ομάδα που παίζε μπάσκετ Ποσειδόνιο της δεκαετίας του 80. Ήταν ντροπιαστικό, δεν το συζητάμε. Αλλά ήταν το έφεραν και στον τρόπο του. Πόντο δεν είχε βάλει ο Χάτσεκ που μας έκανε και μας κουνάει και το δάχτυλο. Έτσι. Πόντο δεν είχε βάλει. Έτσι. Μας είχε σπάσει τα νεύρα. Και το ίδιο έκανε και Τσαρούχα στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Τα δύο σφύριγματα, τα δύο φάους, ό,τι πολύ θέλει. Και δεν είχε κανένα κόστος. Έτσι, αυτό. Μα δεν έχει κανένα. Αυτή συνεχίζει εδώ, ο κύριος Σιμεωνίδης να είναι πρόεδρος ΙΚΕΔ. Όχι, αλλάξανε. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι για πάρα πολλά χρόνια ήταν Θεσσαλονικιός πρόεδρος ΙΚΕΔ. Ναι, ρε, η συνοχή που έχουμε σαν πόλη. Καλά, αγαπιόμαστε όλοι. Ναι. Αυτοί φεύγουν γενικά. Όποιος Θεσσαλονικιός πάει να πάρει κάποιο πόστο, μετά γίνεται ο μεγαλύτερος εχθρός Θεσσαλονίκης. Πόλης, έτσι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δες, βουλευτές. Όλοι οι βουλευτές, γελάει ο κόσμος, υφυπουργοί, δηλαδή, δημοσιογράφοι, πολύ ελάχιστοι κράτησαν το χαρακτήρα τους, ας πούμε, και έμειναν στο ίδιο αυτό. Και συνήθως το σύστημα κάτω τους ξεβράζει. Δηλαδή, αυτοί που έμειναν στο ίδιο. Θυμάμαι, ας πούμε, έναν άνθρωπο προς τιμή του, το Σάββατο Κοφίδη, ρε παιδί μου, που είχε πάει, όταν είχε πάει στον Ολυμπιακό του επί Κοσκοτά που γινόταν της τρελής. Και μια φορά έγινε θέμα με το Ιαχή Βούλγαρη και τα λοιπά και τους την είπε, τον ξέβρασε το σύστημα. Γιατί ο άνθρωπος είχε μια ωραία κουλτούρα, είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, δεν κοίταξε δηλαδή. Και βλέπεις ότι πήγε σε ένα ωραίο project που είναι ο Όφη και τα λοιπά. Επαναλαμβάνω για την είδηση της αγωνιστικής, ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι διαιτητής στο Χαριλάου. Ορθολογική θα την χαρακτηρίσω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ο πιο έμπειρος διαιτητής αυτή τη στιγμή. Κοίτα, δεν μπορούσε να είναι ο Σιδηρόπουλος, γιατί ήταν το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Νομίζω και ο ίδιος. Νομίζω ότι ο Σιδηρόπουλος, γενικά, Σταύρο, αν κάτσουμε και δούμε με λεπτομέρειες τους βαθμούς που έχασε ο ΠΑΟΚ, ήταν σε όλους. Σε όλους. Η τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ και Σιδηρόπουλος. Όχι, και φέτος είναι στο ΆΚΑ, είναι με τον συμπολίτη στην Τούμπα και νομίζω ήταν και με το ΒΑΡ, στο ΒΑΡ σε ένα παιχνίδι. Με την ΑΕΚ. Ναι, και με την ΑΕΚ, σωστά. Και σε ένα ακόμη νομίζω παιχνίδι ήταν. Δηλαδή, γενικά ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ένας διαιτητής ο οποίος δεν ξέρω πώς. Μπήκε αυτή. Θα τα συζητήσουμε και αυτά μετά το διάλειμμα, γιατί κοίτα να δεις. Σε λίγο θα μας τρελάνουν. Έτσι. Ωραία. Αλλά επειδή είμαστε έμπειροι πλέον και το στομάχι μας έχει περάσει πάρα πολλά, λέω να τους τρελάνουμε εμείς. Έτσι. Έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Ας μιλήσουμε λίγο ακόμη να για το θυμίσουμε, για το να μπάσκετ. Πούμε και απλά στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ο Φιλανδός ο Κεστράνιος. Είχε ξαναπαίξει κάπου, δεν θυμάμαι. Έχει τώρα, παίξει σε εμάς με την ΑΕΚ. Πέρυσι, στο παιχνίδι που κερδίσαμε στην Τούμπα 2-0 και έπαιξε και φέτος, νομίζω, σε ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν ήταν με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι έχει παίξει δύο παιχνίδια στην Ελλάδα, είναι το τρίτο του. Ναι. Και έχει παίξει και στο παρελθόν και σε δικό μας ευρωπαϊκό παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Καλό ζήτητης. Καλό ζήτητης. Εντάξει, δεν είναι από αυτούς που δίνουν δικαιώματα, γιατί έρθανε κάτι. Θα σφίξουμε την κλωθιά στον κόλ του Κουρμπέλη, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Κοίταξε, σήμερα την ώρα που ερχόμουν είχε 4 βαθμούς έξω το κρύο. Ελπίζω 4 να είναι και η διαφορά μας την Κυριακή το βράδυ. Μακάρι. Το σημαντικό είναι η ομάδα μας να είναι αυτή που είναι. Να μπει επιτέλους σε μια φορά λίγο να το περάσουμε αυτό το πράγμα, όπως μπήκε και πέρυσι μέσα στο Βικελίδης. Ότι ασχέτως εμείς τι πιστεύουμε, γιατί αυτό το αφιψηλού που έχουμε το είχαμε πάντα στο θέμα με το συμπολίτη, και όταν ερχόταν η ώρα αυτοί πάντα έμπαιναν πιο έτοιμοι, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι το τελευταίο ένα χρόνο αυτοί μας κόβουν βαθμούς στην Τούμπα και γενικά μας δημιουργούν πρόβλημα, γιατί μπαίνουν ως τελικό των τελικών. Έτσι πρέπει να μπει η ομάδα μας σε κάθε παιχνίδι βασικά. Πέρσι, φέτος μάλλον, και πέρσι στο παιχνίδι του Χαριλάου και φέτος στο παιχνίδι της Τούμπας μπήκαμε με λάθος νοοτροπία. Βεβαίως. Όπως με λάθος νοοτροπία μπήκαμε με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβει η ομάδα ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Όχι, βέβαια. Με άλλη νοοτροπία θα μπω στον Πανιόνιο υπομένοντας μια κατάσταση, περιμένοντας να κουραστεί ο αντίπαλος, κυκλοφορώντας λίγο την μπάλα παραπάνω, πεθαίνοντας τον. Έτσι. Και ξέρω ότι θα έρθει η στιγμή που κάπου στο 60-65. Η ποιότητά μου θα μιλήσει. Θα μιλήσει η ποιότητά μου. Εντάξει. Και άλλο είναι να μπαίνω μέσα στο Βικελίδης που αυτοί παίζουν το παιχνίδι του αιώνα. Έτσι. Θέλουν να μου κόψουν. Δηλαδή, χαϊδεύονται στην ιδέα θα μου κόψουν το αίτητο. Εννοείται. Χαϊδεύονται. Δηλαδή, είναι έτσι τώρα και τις δίνουν. Ωραία. Ναι. Δεν έχουμε και εικόνα σε ραδιόφωνο, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Άλλη νοοτροπία πρέπει να έχω. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο ότι βλέπουμε ότι και καλά ο κύριος Καρυπίδης, ο γνωστός παλέτας, ο αντικειμενικός πρόεδρος της. Μάλλον δεν είναι πρόεδρος και ούτε μεγαλομέτοχος. Όχι. Αλλά
παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος. Ναι, το κουμάντο. Ναι, το κουμάντο τέλος πάντων στην ομάδα του συμπολίτη. Λέει, κάνει κουβέντες για ανανέωση με τρεις παίκτες. Όλα πριν τον ΠΑΟΚ. Ποιος φοβάται με εκεί. Αυτό ακριβώς. Τι να κάνεις, λέει, έτσι είναι τα πράγματα. Άρα πρέπει η ομάδα μας να μπει 1000% συγκεντρωμένη σε δύσκολη έδρα που ξέρουμε τι μένος θα έχουν κτλ. Το είδαμε και στο μπάσκετ και με τους άλλους συμπολίτες. Βέβαια, όλα είναι τροχός, έτσι. Θα έρθει και ο δεύτερος γύρος. Μπορεί καμιά φορά να αλλάξουν και οι ρόλοι. Αυτοί που φώναζαν αντίο-αντίο στην Α2, εκεί που έχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τμήμα του συμπολίτη του άλλου που να μην έχει παίξει στην Α2, στην Α3, στη Γ, στην ΕΠ, τοπικά κτλ. Καλό είναι. Ο καθένας θα κάνει το κομμάτι του, να δούμε ποιος θα γελάσει καλύτερα στο τέλος. Αρκεί εμείς να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Ναι, εμείς θα κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αυτό. Πρώτα μας ενδιαφέρει εμείς θα κάνουμε για να τελειώνει. Γιατί λίγο με το ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και εμείς τα κάνουμε όλα καλά, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο η ναυαρχίδα του συλλόγου το ποδόσφαιρο να ήταν ένα βήμα από το να έχει θέματα. Ναι, βέβαια. Φτάσαμε, τα θυμόμαστε. 350 άτομα στο γήπεδο μας, Χρήστο. Έτσι. Εγκλεισμένη τη θύρα 4, στην 7 σε χαζί. Αυτό. Να μαλώνουμε με το σαμπουτζί. Έτσι. Τα ξέχασες. Αυτό απλά έδειξε και επειδή έφτασε σε αυτό το σημείο που ήταν για μένα το κομβικό σημείο, τότε το μπάσκετ κράτησε ολόκληρο το σύλλογο ΠΑΟΚ και ζούμε όλα αυτά που ζούμε. Άρα είναι απαραίτητο να του δώσουμε και εμείς, ρε φίλε, ένα 10% από αυτά που μας έδωσε στα δύσκολα χρόνια. ΠΑΟΚ είναι. Έτσι. Δεν το αφήνει να πάει. Για μένα. Ευτυχώς λίγο τα τελευταία χρόνια διορθώθηκε αυτό το πράγμα, γιατί είχαμε μια νοοτροπία και ήμουν κατά, ας πούμε, στα χρόνια του 2002-2003, όταν πηγαίναμε στον ΑΣΥΓΜΑ και κάναμε συνελεύσεις και λέγαμε, πανηγυρίζαμε. Το τμήμα Handball βγήκε και λέει έκτο. Α, μεγάλη επιτυχία. Και χειροκρότησα, λέγανε, παιδιά, τι λέτε. Είμαστε ο ΠΑΟΚ και πανηγυρίζουμε που βγήκαμε έκτη, έβδομη, δωδέκατη, ξέρω εγώ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πρωταγωνιστής σε κάθε τμήμα, σε κάθε άθλημα. Όποιος φοράει το σκουφάκι του δικεφάλου, τη φόρμα, την μπλούζα, το ποδήλατο του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Θα πρέπει ο σύλλογος από πίσω να παίρνει τη δυναμική, να του τη δίνει και όλα τα παιδιά να διεκδικούν το καλύτερο. Ναι. Όποιος φοράει το αυτό. Και πρέπει να το στηρίζουμε. 50 άτομα, 10 άτομα, 100 άτομα, όπου μπορούμε, ό,τι έχει το δικέφαλο πάνω του, να είμαστε εκεί δίπλα του. Στις επαφές που έχετε κάνει, τι συμπεράσματα έχετε βγάλει, και βασικά τι επαφές έχετε κάνει και τι συμπεράσματα έχετε βγάλει. Κοίταξε, οι επαφές που έχει κάνει, ας πούμε, η συντονιστική με την ΚΑΕ είναι ότι ουσιαστικά η χρονιά αυτή είναι ορόσημο. Είπαμε για ποιο λόγο. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει δέσμευση των εσόδων για την επόμενη χρονιά. Άρα θα έχει ένα πλεονέκτημα η ΚΑΕ του χρόνου. Λίγο παραπάνω έσοδα. Μιλάμε τώρα με την προοπτική ότι δεν θα υπάρχει κάποιος νέος μεγαλομέτοχος. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι ουσιαστικά να πούμε ότι αν από μηχανή σε όσο ερχόταν κάποιος άνθρωπος και έλεγε, παιδιά, πάρτε 1,5 εκατομμύριο 2, αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα ήταν καθαρή. Ναι, προφανώς, γιατί το μεγαλύτερο χρέος είναι στον Ιβάν. Είναι στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είπαμε, αν αποφασίσει αύριο να τα μετοχοποιήσει, είναι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα, αν θα το κάνει και πώς θα το κάνει, ελπίζουμε να αποφασίσει να το κάνει, αλλά νομίζω ότι για να το έκανε θα έπρεπε να υπάρχει ένας λόγος αυτό το άθλημα το οποίο έφερε τόσες δόξεις στην Ελλάδα να αλλάξει ρότα. Δεν γίνεται να κοιτάνε να ζουν δύο ομάδες και ουσιαστικά τώρα είδαμε ότι και η μία επέλεξε να πάει στην Α2 γιατί δεν μπορεί να κάνει τα κουμάντα. Αυτοί, αν δεν κάνουν τα κουμάντα, δεν μπορεί να είναι πουθενά. Και γίνεται και κάτι απίθανο, δεν ξέρω αν αληθεύει. Άκουσα, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορήθηκαν για το Κοριόπολης έχουν αναλάβει, λέει, ομάδα μπάσκετ στην Α1. Ακούστηκε, ας πούμε, για Τσακογιάννη. Ναι, γιατί, επειδή βλέπω γι' αυτό, είδα κάτι ανατροπές, κάτι περίεργα αποτελέσματα κτλ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει αντιμετωπίσει μόνο τη δυναμική μες στο γήπεδο των ομάδων. Έχουμε να κάνουμε και το παρασκήνιο. Δηλαδή, μπορεί μια ομάδα η οποία μπορεί να μην βάζει, να μην τη βρίσκει με τίποτα. Τρίποντο και πας στα μπουζούκια, έτσι, να κερδίσει την άλλη μέρα με 40 πόντους. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μπορεί να εμείς να λέμε θέλουμε άλλες 5 νίκες, 6 και να χρειαστεί 7. Ναι. Άρα γεγονός. Ας κάνουμε εμείς το ό,τι βήμα μας, ό,τι καλύτερο μπορούμε, ξεκινώντας από την Κυριακή και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Πήγε 11. Αυτή είναι η κατάσταση στον μπάσκετ, παιδιά. Βάζουμε κανένα φραγκάκι. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Όχι, βέβαια. Εντάξει, μην βγάλετε την κοπέλα σας, μην την πάτε σινεμά. Μάπα είναι οι ταινίες που έχει τελευταία. Στα μπουζούκια τα σχήματα δεν βλέπονται. Σας το λέω από τώρα να ξέρετε. Επειδή έχω ενημέρωση, δεν πάω πλέον ως πατέρας. Είσαι και πατέρας. Τα κόψαμε αυτά. Πλέον υπάρχει ένας στόχος.
να γίνει χειρότερος από μένα. Ξεκάθαρος. Ένα εικοσαρικά και ένα δεκαρικά και ό,τι μπορεί ο καθένας στους λογαριασμούς που υπάρχουν στο 1926.gr να μαζέψουμε κανένα φραγκάκι, να βγει η χρονιά για την ΚΑΕ και να σωθεί η ομάδα. Ναι, θα έρθουν οι παίκτες μετά από την πίεση που άσκησε ο Γιώργος Σαββίδης στον μπαμπά. Στον μπαμπά, τι θα κάνουμε. Ναι, θα γίνει το κουμάντο, θα έρθουν οι παίκτες. Μπορεί να μην παίξει κανείς την Κυριακή. Κοίταξε, ήδη είναι Παρασκευή και ο Μπράουν δεν ξέρουμε αν θα έρθει σήμερα και αν θα έρθει και σε τι κατάσταση θα είναι. Σήμερα το βράδυ και επειδή ήταν και ανενεργός. Και έρχεται και από. Ευτυχώς δεν τρώνε ό,τι τρώμε εμείς αυτή τα Χριστούγεννα. Ναι. Το πάνε λίγο πιο light. Κατσικάκι κτλ. Ναι, δηλαδή αν είχε. Αν πήγε στη Βικτόρια, πώς λέγεται αυτό εδώ, το Αστόρια. Στην Αστόρια. Στην Αστόρια. Βικτόρια, δεν είναι προσβάκια. Βικτόρια Σίγκρετ. Αν πήγε στην Αστόρια να κάνει εκεί καλά μενού πρωτοχρονιά, αντικολυνικός, φίξαμε. Ελπίζουμε να μην έχει πάει εκεί. Έτσι. Εντάξει, και να είναι σε θέση να βοηθήσει 10-15 λεπτά τέλος πάντων την ομάδα στο ερχόμενο παιχνίδι. Άρα ουσιαστικά αυτοί που θα βοηθήσουν είναι οι παίχτες που ό,τι έχουν πετύχει. Ένα θετικό είναι ότι στο παλατάκι έχουν πολύ καλύτερη εικόνα. Ναι. Δηλαδή, σχεδόν έχουμε κερδίσει τα περισσότερα παιχνίδια και ό,τι χάσαμε ήταν είτε από στον Πόντο είτε από άτυχες στιγμές. Εκτός από ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, νομίζω που ξέφυγε η διαφορά. Και μας. Ναι. Πηδίσουμε. Και αν κρίνουμε ότι πιστεύουμε ότι με την κινητικότητα που υπάρχει στα εισιτήρια με τις πωλήσεις και τα λοιπά, είναι αρκετά δυνατή η προπόληση στα εισιτήρια για την Κυριακή. Και ένα μήνυμα προς την ομάδα. Έτσι. Σε αυτό το παιχνίδι παίζουν όλοι για την ομάδα. Έτσι. Άμα δούμε ότι κάποιος παίζει για πάρτι πάρτι του, ναι. Θα βγει από το παιχνίδι. Έτσι. Είμαστε και πολύ κοντά στον πάγκο. Κάνα ένα βήμα είμαστε έτσι. Χρακ. Κοίταξε, ναι, ναι. Η εικόνα πρέπει να έχει το γήπεδο την εικόνα που είχε πριν από καμιά πενταετία, εξαετία πάλι σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι με τον συμπολίτη τελευταία αγωνιστική. Που ήμασταν και πάνω στα θεωρία και πάνω. Ναι, σε μέρη τα οποία δεν καθαρίστηκαν ναι, ποτέ. Ναι. Απίθανο. Δηλαδή είχε πάνω από 10.000 κόσμο. Και τα υπόλοιπα τα πούμε συνέχεια. Στο Βόλιο είχαμε περισσότερο κόσμο στου τελικού με τον Ολυμπιακό. Βεβαίως, είναι η αλήθεια. Βεβαίως. Πάμε στο διαλυματάκι και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Ζητήθηκε ένα-δύο ώρα από του οργανωμένου οπαδού του ΠΑΟΚ και έχω εδώ μαζί μου τον Χρήστο που συζητάμε διάφορα θέματα και βλέπουμε τώρα στο SDNA. Ότι ο Αχιλλέας Μπέος έβγαλε στη Σέντρα την Νόβα, υποστηρίζει ότι υπάρχει στάση πληρωμών τη στιγμή που οι άλλες ΠΑΕ έχουν πληρωθεί μετά το χ της ομάδας του με τον Ολυμπιακό. Λέει γίνεται παραβίαση κάθε λογικής και των όρων του υγιούς και θεμητού ανταγωνισμού που διαλύει στην πράξη τους ισχυρισμούς των δίθεν εξυγειαντών και νοσταλγών της κανονικότητας του ποδοσφαίρου μας περί δίκαιης αντιμετώπισης. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αχιλλέα Μπέου θα το διαβάσω στη σελίδα του στο Facebook, γιατί ο Αχιλλέας έχει Facebook. Εννοείται. Σε αντίθεση με άλλους που δεν ξέρουν τι είναι. Πληροφορήθηκα από τη διοίκηση της ΠΑΕ Βόλος. Που είναι απλά γνωστή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ως δήμαρχος οφείλει να παρέμβει. Βέβαια. Είναι η ομάδα της πόλης. Την ασυνέπεια της συνδρομητικής τηλεόρασης Νόβα στην εκπλήρωση των όρων πληρωμής βάσης συμβολέου προς την ομάδα μας με την τελευταία δόση να καταβάλει τον περασμένο Οκτώβριο και έκτοτε να υπάρχει στάση πληρωμών. Την ίδια ώρα που όπως πληροφορούμε σε όλες τις άλλες ομάδες καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις του τηλεοπτικού συμβολέου. Ασφαλώς και πρόκειται για μια σαφή παραβίαση κάθε λογικής των όρων του υγιούς και θεμητού ανταγωνισμού που διαλύει στην πράξη τους ισχυρισμούς των δίθεν εξυγειαντών και νοσταλγών της κανονικότητας του ποδοσφαίρου μας, σε εισαγωγικά των κανονικότητας, περί δίκαιης αντιμετώπισης. Την κατάφορη αυτή αδικία δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω με μία λέξη. Μάλλον, κάτσε λίγο. Μπορώ να τη χαρακτηρίσω με μία λέξη ως ξεφτύλα και περιμένω με ενδιαφέρον από τη Super League, την ΕΠΟ και τον αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού Σώθηκες να δώσουν μία άμεση και πιστική εξήγηση για το πρωτοφανές γεγονός. Και βέβαια από την ΟΒΑ να εξηγήσει ποιος και γιατί έδωσε την εντολή για την προκλητικά μεροληπτική μεταχείριση σε βάρος του Βόλου. Η πρότασή μου στη διοίκηση της ΠΑΕ είναι να αντιδράσει με κάθε νόμιμο και θεμητό μέσο που έχει στη διάθεσή της, ενώ καλώ τους πολίτες του Βόλου να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στην ΟΒΑ ως αποτελεσματική απάντηση στην αδικία. Τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας καταστράφηκε και ο λαός μας καταδικάστηκε στη φτώχεια και την εξαθλίωση, άλλα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων, κύριε Μπέο, για τη δράση της διαπλοκής και των διάφορων ταβαντζίδων επί δεκαετίες. Ας σοβαρευτούμε και ας μην επιτρέψουμε πλέον σε άλλους λαβαζίδες και διαπλεκόμενους να εισβάλλουν και να καταστρέψουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καταλήγει στην τοποθέτησή του ο Αχιλλέας Μπέος ως δήμαρχος Βόλου. Όχι και όχι ως άμεσος εμπλεκόμενος στην όλη ιστορία, αλλά
Νομίζω ότι εμείς το γεγονός μας ενδιαφέρει. Είναι ουσιαστικά αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, που λέγαμε με τον τρόπο της η Νόβα και η κυβέρνηση με τον τρόπο της εξώθησαν τον ΠΑΟΚ να είναι ως μονόδρομος στο ΠΑΟΚ TV, που αν δεν το είχε φανταστούν πόσο τεράστια προβλήματα θα είχαμε. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει. Όταν κάναμε την κουβέντα με την ΠΑΟΚ για το αν πρέπει να γίνει, να μην γίνει το ΠΑΟΚ TV 6 μήνες πριν τώρα, εντάξει. Ναι. Όταν και γνωρίζαμε ότι τελειώνει το συμβόλαιο με την Νόβα και ότι θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση, ένας από τους σημαντικότερους λόγους που πιστέψαμε στο project του ΠΑΟΚ TV ήταν όχι τόσο το οικονομικό, όσο το να διαχειρίζομαι εγώ την εικόνα μου σε αυτές τις εποχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ωραία. Πόσο μάλλον το να αναζητώ από μόνος μου την οικονομική δυναμική, τι μπορώ να πιάσω για να μπορώ να βγω στην αγορά. Παιδιά, μόνος μου με τη δικιά μου εικόνα, με δικιά μου την εικόνα έπιασα αυτά. Ναι. Πόσο παραπάνω δίνεται. Ωραία. Έτσι. Όχι Νόβα βέβαια. Όχι βέβαια. Ναι. Για να σας δώσω την εικόνα μου. Εντάξει. Γενικά, και μετά αυτό μιλάμε ότι ουσιαστικά δικαιώνονται και όλοι όσοι πίστευαν ότι η Νόβα μέσω της αγοράς από τον ιδιοκτήτη της Nottingham Forest θα ουσιαστικά θα χανόταν η δυνατότητα του ανταγωνισμού, οπότε θα μπορούσε να λειτουργήσει τιμωρητικά σε όποιον του έκοβε βαθμούς, αντίθετα να επικροτούσε κάποιους οι οποίοι θα έκαναν μια συγκλονιστική εμφάνιση, όπως έκανε η ΑΕΛ του γιγαντόσωμου δικηγόρου Άντρακλα, με τοποθέτηση του κυρίου Σάβα. Ναι, ναι, του Άντρακλα, ο οποίος έβγαλε ακριβώς πανομοιότυπη ανακοίνωση με αυτή που είχε βγάλει πριν 2 χρόνια πάλι σε αντίστοιχο 4-1 στο Καραϊσκάκι. Κατά σύμπτωση. Εν τω μεταξύ θυμάμαι ότι έλεγε αυτό το μπιφτέκι με πόδια ο Καραπαπάς όταν παίζαμε με την Ξάνθη, που είχε πέσει από το 1-18 στο 1-17 ο Άσος, που έλεγε πώς είναι δυνατόν ο πρώτος με τον τέταρτο και αυτό αποδεικνύει σκάνδαλο, όταν έπαιζε η ομάδα του με την ως δεύτερη με την έκτη ΑΕΛ σε κεκλεισμένο το θυρών παιχνίδι με μείον 5 παίχτες, έδινε 1-14 και ο Άσος κατρακυλούσε. Ήταν απλά η μέρα Σάββατο. Καλά. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε, με ανθρώπους οι οποίοι ανά πάσα στιγμή αλλοιώνουν την πραγματικότητα και έχουν βάλει σε αυτό όλα τα μέσα. Εμείς με την δυναμική την οποία έχει ο σύλλογος μέσω του Ιβάν Σαββίδη και τη δυναμική που έχει ο κόσμος, οφείλουμε να είμαστε απέναντί τους σε όλα τα θέματα. Αυτοί δηλαδή που πιστεύουν, που απειλούν συνέχεια ότι θα το διακόψουμε και θα το κάνουμε, νομίζουν ότι είναι μόνο αυτοί έχουν τη δυναμική που επέρονται κιόλας ότι είναι το κράτος αυτοί. Λοιπόν, το κράτος των Αθηνών μπορεί να είστε εσείς, αλλά πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα με τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ, δεν θα σας περάσει εύκολα αυτό το πράγμα. Αν έχετε σκοπό να κάνετε πραξικόπημα για να βγάλετε τον ΠΑΟΚ από την πορεία πρωταθλητισμού και γενικά προς την κορυφή, δεν θα σας το αφήσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μην νομίζουν ότι, όπως αποδειχτήκε πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και εντός και εκτός γηπέδων, αυτό μπορεί να γίνει σε όλα τα μετερίζια. Καλά, 100%. Και όπως λέει το σύνθημα, Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία, από εκεί και κάτω είναι Κολομβία. Έτσι. Και εν τω μεταξύ, σε μία από τις ειδήσεις εκεί που έχεις, επειδή γίνεται πολύ μεγάλος ντόρος σχετικά με τη γραμμή του offsider, παιδί μου, με το VAR και τα λοιπά, που ουσιαστικά ήταν και ο λόγος που εγώ, ας πούμε, να πω την αλήθεια, δεν πιστεύω τη γραμμή της Νόβα. Ειδικά από τη στιγμή που την έβγαλε στο Βόλο μετά από 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία μπορώ να σου βάλω εγώ ότι προσγειώθηκε την ίδια ώρα στο γήπεδο του Πανθεσσαλικού και το. Το Air Force One. Το, ναι, το Air Force One, ας πούμε, και εκείνο ήταν ουσιαστικά που κάλυπτε τον Σουντανή. Λένε ότι είναι μεγάλο το κόστος και διάβαζα ότι έχουμε, λέει, σπάσει ήδη στον πρώτο γύρο το ρεκόρ προστήμων. Δεν θα ήταν πολύ εύκολο τα χρήματα τα οποία εισπράττει η Super League. Είναι παιχνίδι, είναι η γραμμή. Ναι, ας πούμε ότι είναι πολύ μεγάλο, ρε παιδί μου, το ποσό. Όταν, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ πληρώνει για ένα παιχνίδι για τα πυροτεχνήματα, καπνογόνα κτλ. 60 και 70 χιλιάδες. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε για την αγορά της γραμμής που όλοι θέλουν, υποτίθεται, το καλό του ποδοσφαίρου και να πούνε, παιδιά, πώς θα εισπράξαμε. Ας δούμε το δεδομένο. Ναι. Ωραία. Λάθος που δεν υπάρχει γραμμή. Και αυτή είναι της προηγούμενης κυβέρνησης, στην οποία ήταν άμπαλοι όλοι. Ναι, έτσι. Δεν τη βρίσκανε με τίποτα. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια ότι και η FIFA δεν το είχε ορίσει ως προαπαιτούμενο στο ξεκίνημα. Κακώς. Ναι. Στην πορεία δηλαδή μπήκε. Κακώς. Και αυτό με τη γραμμή. Αλλά γενικά η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν λίγο με το ποδόσφαιρο. Λίγο δεν τη βρίσκανε. Δηλαδή, εντάξει, ο άλλος ήταν για μακαρόνια με κοιμά λίγο ο Βασιλιάδης. Δεν το είχε. Απλά πιστεύαμε ότι αυτός θα ήταν ο χειρότερος, αλλά ο Αβγιανάκης τον ξεπέρασε με ταχύτητα του φωτός. Στο πήκε φύ. Νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει
χειρότερος υφυπουργός αθλητισμού από τον Αβγενάκη. Δηλαδή, τόσο προκατηλημένος. Υπήρξαν δηλαδή κάτι πιτσαξίδες, κάτι. Κάτι γερουλάνι, κάτι περίεργο. Ήταν λίγο ανήτα πάνια. Αλλά φίλε, ουσιαστικά συνδεσμίτες μιας ομάδας και γραφείο τύπου δεν υπήρξε ποτέ. Δηλαδή, εδώ πήγε στη FIFA και στην UEFA, ήταν τρία μέρη. Και ξαφνικά διέρεαν προς μια πλευρά πράγματα τα οποία, εντάξει, να πιστέψουμε δηλαδή ότι ο υπάλληλος του μέχρι πριν από λίγο στο site του Βαγγέλη Μαρινάκη, γραφείο τύπου του κυρίου Αβγενάκη, ο οποίος όρισε τον κύριο Σκανδαλάκη που έτυχε να είναι κουμπάρος με το... έχει το γιο του στο πόλο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, η διαπλοκή έχει ξεπεράσει όλα τα όρια, έτσι. Μα δεν δέπονται. Όχι, εγώ άμα θέλω να κάνω κάτι μοχτή, δεν θα βάλω κάποιον να καρφωθώ. Ναι, βλέπεις όμως ότι ενώ γίνεται ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εσκεμμένα από τους ίδιους και αναπαράγεται από τους ίδιους και γενικά τους φίλους τους για το θέμα με την Ξάνθη και φαίνεται ότι υπόγεια και διαπλεκόμενα προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα από το... άσχετα αν υπάρχει ή όχι, αλλάζοντα τα μέλη τη Επιτροπή και βάζοντα άτομα από Πειραιά, μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν από απομακρυντοφωνημένες συνομιλίες που υπήρχαν, έχουμε ακούσει περιπτώσεις εισαγγελείς να ζητάνε διαρκεία του Ολυμπιακού. Έχουμε ακούσει δικηγόρους να λένε ότι έχω ένα δικό μου να στο γνωρίσω λίγο να κάνουμε τη δουλειά. Έχουμε ακούσει πρόεδρο να τιμωρείται γιατί λέει δεν μπορώ να καταδικάσω τον πρόεδρο τη ομάδα μου. Αυτά εδώ δεν τα ξεχνάμε, αυτά έγιναν. Έχουμε ακούσει μεγαλομέτωχο ομάδας να μιλάει από πακιστανικό τηλέφωνο και να στέλνει κόσμο να κάνει επεισόδια σε γήπεδο άλλης ομάδας. Πολλά πράγματα γίνανε. Γιατί άμα θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα πριν από ένα μήνα, θα νομίζει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η λέλαπα που κατέστρεψε το ποδόσφαιρο και ότι ο Ολυμπιακός είναι η μητέρα Τερέζα του ελληνικού αθλητισμού. Βέβαια, όταν έχει 2-3 παρακλάδια εξ όπου τους ίδιους, π.χ. αύριο παίζουμε με τον Άρη. Βεβαίως. Στον Άρη έχουν μια ρητορική ότι σήμερα είναι το τέλος του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Έτσι. Ενώ και αυτοί ήταν θύματα των όσων συνέβαιναν 20 τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ας μας πούνε αυτοί που τους λένε πειράξανε, το τέλος. Ναι. Όχι, ας μας πούνε αν υπήρχε ποτέ μια πιθανότητα, αν λένε, επειδή εξισώνουν τα πάντα, να έπαιρναν 11 πέναλτι και να ήταν η πρώτη ομάδα σε κερδισμένα πέναλτι την εποχή της παντοκρατορίας του Ολυμπιακού. Ας τα πούν. Όχι με ψέματα και με ψευδιστοιχεία. Και ας μου βρουν έναν χαλίφι, ξέρω εγώ, εισαγωγικά, που θα έβαζε το VAR στο ποδόσφαιρο, αφού ήταν χαλίφης και έλεγχε τη διαιτησία. Ας μας βρουν και ποια παιχνίδια ουσιαστικά μεταξύ μας δημιουργήθηκαν θέματα διαιτητικά και ποιος ευνοήθηκε από αυτά. Ας μας πούνε, με goal of sight, με στο κύπελο με 10, έτσι. Ναι, όχι, 87, 88 κάπου εκεί. Με goal of sight πήρανε βαθμό στην Τούμπα, βγαίνανε και selfie. Στο κύπελο με 10, στο ποτάλιμα με 10, ναι, με πέναλτι τραβηγμένο από τα μαλλιά στο Χαριλάου πέρσι, ναι, από τον Ιταλό. Ναι, να είχαμε να λέγαμε, ωραία. Αλλά επειδή πρέπει να δημιουργήσουν ένα κλίμα υπέρ Μαρινάκη, γιατί αυτό ορίζει το διοικητικό τους στάτους, εντάξει, θα πάνε να μας τρελάνουν κιόλας στο τέλος. Αντί να λένε ευχαριστώ κάθε μέρα που υπάρχουν συνθήκες κανονικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η χώρα. Πάντα, ναι. Πάντα ήταν αυτή η χώρα. Πάντα υπήρχαν αυτοί οι οποίοι όριζαν τη διαπλοκή και από πίσω τους έτρεχαν τα γιουσουφάκια τα οποία. Για να πάρουν τα ψίχουλα. Ναι. Και στο τέλος δεν παίρναν και τίποτα. Απλά θα πρέπει λίγο και εμείς να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί, δηλαδή και στις συνεργασίες που έχουμε. Βλέπουμε εδώ ο Κούγιας. Κακή συνεργασία. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από ένα χρόνο, εκτός από το φτύσιμο που είχε κάνει στον Καγκουρί, στον Καντουρί, είχε πει απίστευτα πράγματα και για την οικογένεια Σαββίδη και γενικά για τον ΠΑΟΚο Σύλλογο. Και γενικώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, δηλαδή, πριν από 6 χρόνια έλεγε το Μαρινάκι, τον κατέβαζε γενναίες 14 και τώρα τον εκθιάζει ότι είναι. Γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος με σταθερές. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πληγωθεί από τις συνεργασίες του και με Αλαφούζο και με. Μελισανίδη και οτιδήποτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μιλάμε με ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν, δεν τηρούν ούτε λόγο, ούτε δεν ξέρω εγώ, χειραψίες ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε συμφωνία γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυναμική να κινηθεί μόνος του και να επιβάλλει, πιστεύω, καλύτερες συνθήκες στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που ονειρευόμασταν, κυρίως λόγω της ρητορικής του Ολυμπιακού, ο οποίος. Όπου βάλει το χεράκι του, τα διαλύει όλα. Και θέλει να επιστρέψει το 100-0. Δεν του το επιτρέψουμε. Mm. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι όπως η ΑΕΚ θα μετανιώνει για πάρα πολλά χρόνια για την κλοπή που έκανε το 18 με τον Κομίνη,
Νομίζω και αυτοί θα παρακαλάνε να είχε δώσει το πέναλτι ο Παπάς εκείνο το παιχνίδι το 16. Και να είχαν κατεβεί να παίξουν δύο χρονιές μετά. Γιατί για μένα το σημαντικότερο, εκεί που είναι όλο το κάρμα, ναι, ναι, όλο το κάρμα, είναι εκείνο το βράδυ της Τούμπας. Εκείνο που δεν κατέβηκαν να παίξουν. Που να μην ξεχνάμε, έτσι, γιατί περνάει έτσι πολύ απλά. Με απόφαση δικαστηρίου, ναι, είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι ο τότε προπονητής του Ολυμπιακού προσποιήθηκε τραυματισμό. Βέβαια. Και σε αυτό συνέπραξαν γιατροί σε νοσοκομείο, σε κλινική ιδιωτική της πόλης. Στο Διαβαλκανικό. Ναι, το οποίο βέβαια έτυχε να είναι και χορηγός του Ολυμπιακού. Ναι, και συνεργαζόμενο. Για μένα, όποιος πηγαίνει στο Διαβαλκανικό είναι εγκληματίας. Έτσι. Και, και μάλιστα, βέβαια εκεί έγιναν απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είμαστε γρήγορση και στο θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Γιατί αυτή, αν θυμάσαι, και τότε είχε υπάρξει μια ατμόσφαιρα ότι να ο Αρετόπουλος έλεγε. Ότι ο Αρετόπουλος στο φύλλο αγώνα δεν ξέρει να γράφει ελληνικά. Αυτό, και, μετά, και στην πληρωματική έκθεση εμφανίστηκε ο Δαμάτιος Κουραής. Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα την παρουσίασαν, αν θυμάσαι, μέσω της κυρίας Κολαρίκη, αν δεν κάνω λάθος. Πέντε λεπτά. Του Κοντονή άτομο, πρόσεξε με που μας λένε ότι κυνηγούσε. Πέντε λεπτά πριν την έναρξη της εκδίκασης και είπε ότι εσείς είστε καλοί, λέει, μπορείτε λέει, να την εμπειρίστε. Μπορείτε λέει, να τη διαβάσετε λέει, μέσα σε 5 λεπτά 10. Εμπειρίστε, δεν πάρετε μισή ώρα λέει, διακοπή για να. Άρα ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι είναι μέτρες στη δύναμη τους, η δικαστική τους. Έτσι. Είναι δύο τα συνθήματα. Ναι. Είναι Ελλάδα, είναι μέχρι τη Λαμία, από εκεί κάτω είναι Κολομβία. Κολομβία. Και δύναμη σου, η δικαστική σου. Έτσι. Τέλος. Έτσι. Εκεί είναι πρωταθλητές και εκεί πρέπει, εκεί να έχουμε περισσότερο από εμάς. Γι' αυτό θέλει, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μην, κάνουμε, να μην έχουμε οποιοδήποτε θέμα. Όχι, είναι απλά τα πράγματα και αν μπερδεύουμε και τον κόσμο. Είμαστε σε μια χώρα που δεν υπάρχουν κανόνες. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Εντάξει. Αλλά. Εγώ πιστεύω δεν έχουν την ψυχή να το πάνε μέχρι τέλους. Γιατί ξέρουν τι θα γίνει. Άμα κάνουν δηλαδή τη στραβή, ξέρουν τι θα γίνει μετά. Εντάξει, καλά είναι όμως εμείς, επειδή μιλάμε για πολύ εκδικητικό σύλλογο γενικά και ο συγκεκριμένος ειδικά είναι και επικίνδυνος. Δηλαδή, άμα κρίνεις και από τα λόγια που είπε, δείχνει ότι όταν ξεφεύγει, δεν έχει μέτρο έτσι. Και τις ίδιες μπούρδες είχε πει και παλιότερα με. Έγκλημα κατά της Ελλάδας και κάτι τέτοια είναι και ρήτορας και αυτός όπως και ο άλλος που βγήκε ο Τίγρης, ο Γιαλατζή που δηλαδή πρώτη φορά στα χρονικά κρίθηκε ως αρνητικό για έναν άνθρωπο δηλαδή για να τον κρίνουμε το μουσί του δηλαδή με αυτούς έχουμε να κάνουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία γιατί ακούω καμιά φορά ότι ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να έρθει εδώ γιατί είναι από μακριά, όχι καλά είναι εκεί που είναι. Γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται μια μισή ώρα με το τζετάκι. Καλά είναι εκεί με το τζετάκι του, μακριά από αυτή την οτροπία την ελληνική και με όλη αυτή το συρφετό εδώ που περιτριγυρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί δεν είναι δύσκολο να σου κολλήσουν την ασθένεια. Πρώτα απ' όλα εσύ, ό,τι και να κάνουμε εμείς θα γίνει επί 50. Έτσι. Ωραία. Ό,τι και να κάνουν αυτοί γίνεται δια 50. Έτσι. Εντάξει, μία φωτογραφία ενός όπλου που είχε νομίμως στην κατοχή του δεν πήγε, δηλαδή, παραδείγματος χάρη εγώ, άμα το είχα εκείνη την ώρα, μπορώ να το έβγαζα και να έλεγα τον ποντίκι, πήγαινε σέντρα, πήγαινε σέντρα, να έλεγα τον κομμίνι, πήγαινε και σε σέντρα, γουράκι. Ωραία. Δηλαδή, το φυσιολογικό, δεν σου κλέβουν πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδό σου. Ωραία. Είναι να τους βάζουν τα νους, στο κλέβουνε. Και το. Ναι. Εδώ πήγε ο άλλος σε παιχνίδι δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, τρίτη, πήγε κάτω στα αποδυτήρια στον Ελβετό. Και τον έλεγε, δώσε και φάουλ, κανένα φάουλ σε εμάς. Σύμφωνα με τον τέταρτο διαιτητή που μετάφρασε το. Γι' αυτό και ο Ελβετός μετά δεν έδωσε φάουλ κανένα, γιατί μην ξεχνάμε πώς έγινε το κανονικό 0-4, έγινε 2-2, έτσι. Που ο Ελβετός ξαφνικά δεν έδινε ούτε τον πυρετό του στον Πάουξ στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή σκέψου αυτός να πάθανε το αντίστοιχο που πάθαμε εμείς. Όχι με κασκόλ που έλεγε και τα λοιπά, θα είχαμε δει πολλά. Δεν θα είχαμε ποτέ αυτό. Αυτό ακριβώς. Αλλά για να καταλήξουμε, εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Ωραία, να μην υπάρχει πανικός. Όχι. Δεν θέλει. Πλέον είμαστε αρκετά έμπειροι, πιστεύω. Έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε μια τριβή τέλος πάντων σε συνθήκες κακές. Ξέρουμε να απομακρύνουμε την ομάδα από αυτά όλα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Το σημαντικότερο πράγμα που κάναμε φέτος για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα μερικά πράγματα στην νοοτροπία. Όταν έφυγε ο Λουτσέσκου, είμαι σίγουρος ότι το χάσαμε. Όλοι, περισσότεροι. Είμαι σίγουρος. Και όχι ότι ο Φερέιρα είναι κακός. Όχι. Αλλά ότι μέχρι να βρεθεί μια φόρμουλα, μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, μέχρι άπειρος προπονητής 40 χρόνων. Σύμφωνα. Ωραία.
με ένα team το οποίο το έφτιαξε εκείνη την ώρα. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν πήρε τους στενούς τους συνεργάτες. Και μια ομάδα η οποία λάτρευε τον προηγούμενο προπονητή. Έτσι. Ναι, δηλαδή έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπιναν και πίνουν νερό ακόμη στο όνομά του. Ο Λουτσέσκου είναι ο πρώτος προπονητής στην καριέρα μου, 25 χρόνια, που ο αναπληρωματικός τον αποθέωνε. Ναι, ναι. Δεν το ξαναζήσει αυτό. Νομίζω ότι είναι έμπαινε στο μυαλό του. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα. Ήταν, και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για ένα σύγχρονο προπονητή. Νομίζω ότι πιο πολύ. Είναι διαχειριστές χαρακτήρων είναι πλέον οι προπονητές. Αυτό ακριβώς. Και... διαχείριση προσωπικού, ναι. Αυτό κάνουν. Και αυτοί έκαναν ό,τι μπορούσαν έτσι ώστε σήμερα να είναι ο ΠΑΟΚ μπροστά με καλύτερο πρόγραμμα. Ναι, ναι. Εγώ δεν θα πω τον ΠΑΟΚ φαβορί, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Είμαι λίγο καλύτερο στο ένα κομμάτι, είναι λίγο καλύτερο στο άλλο, μπλα μπλα μπλα. Ναι, εμείς είμαστε στο γήπεδο, αυτή είναι στο, ναι, ακριβώς, στο δικαστικό. Στην Κλάψα. Ε? Ναι, αλλά εμείς ήμασταν οι ψύχρεμοι, δεν πανικοβληθήκαμε παρά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Παρά... Πολλά έγιναν, ναι. Γιατί πολλοί λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε κρίση. Πέρασε μεγάλη κρίση. Οποιαδήποτε άλλη. Κοιμόμουν. Τα προηγούμενα χρόνια ο σύλλογός μας θα είχε διαλυθεί με αντίστοιχα γεγονότα. Μην ξεχνάμε ότι όταν πήραμε το πρωτάθλημα, μικροί ήμασταν σχετικά, αλλά όταν πήραμε το 85 το πρωτάθλημα και έγινε η κλοπή του Χρήστου Δημόπουλου και μετά τα προβλήματα που έγιναν, ο ΠΑΟΚ ξαφνικά κινδύνευσε την επόμενη χρονιά να πέσει. Και αν ο Παγώνης Βακαλόπουλος δεν έλεγε ότι αυτός που του πέταξε το σίδερο τότε στο μάτς με τον Πανιόνιο. Αυτό είναι πιο μετά, εντάξει. Νομίζω ότι, πιο μετά είναι. Νομίζω ότι είναι εκείνη τη χρονιά. Όχι. Πέταλο ήμασταν. Τέλος πάντων. Γενικά πάντως ήταν την επόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ ήταν τραγικός και δεν είχε καμία σχέση με το. Ναι, τα πάντα. Ναι. Δηλαδή διαλύθηκαν τα πάντα γιατί δεν είχε ούτε τη δυναμική να αντέξει στην πίεση του ποταλιτισμού και όλα τα οτιδήποτε άλλο. Βέβαια είχε και το μεγάλο μειονέκτημα ότι ήταν ελεγχόμενοι όπως όλοι οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Ήταν ελεγχόμενοι από το κατεστημένο αυτό που ελέγχει αυτή τη χώρα και δεν είναι λόγια απλά το κατεστημένο. Και πολύ εύκολα μπορούσαν να σε πετάξουν απ' έξω. Εδώ δεν μπορούν να το πετάξουν και αποδείχθηκε ότι όλο αυτό. Να ξέρετε, δεν έχετε. Ο ΠΑΟΚ μετά τα Τέμπη χάνει, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί το ποταλιτισμό. Ο ΠΑΟΚ όλα είναι μπουρδες. Και αυτά με τις βαριές φανέλες και τις ελαφριές φανέλες. Ο ΠΑΟΚ τα ισοπαίδωσε όλα, τα ξεφτέλησε όλα. Το βασικότερο, φίλε, σου λένε τόσα χρόνια κομπεξικό. Ναι. Και αυτοί με αυτά που κάνουν εδώ και δύο χρόνια, τρία, σου δείχνουν ότι είναι επί 80. Εμείς γκρινιάζαμε για ένα παιχνίδι το δίμηνο, το τρίμηνο και αυτοί για κάθε παιχνίδι που χάνουν σε Ελλάδα, φάση, Ευρώπη, για κάθε φάση, αν δεν κερδίσουν, θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν υπάρχει. Η μοναδική φορά που δεν γκρίνιαξαν ήταν πέρυσι στην Τούμπα. Όπου τι να πούνε. Εντάξει, τι να πούνε. Δεν ξέραν τι να πούνε γιατί δεν μπόρεσαν το καν να ανακαλύψουν. Ήταν τέτοια ισοπεδιτική. Η διαφορά των δύο ομάδων. Τίποτα. Έπρεπε να βάλει και ο Άκμουμ στο τέλος να γράψει Ντόρτι. Ντόρτι για να γίνει αυτό. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο πράγμα που έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Είναι ότι έχει διώξει όλα αυτά τα στερεότυπα που μας χρεώνανε τόσα χρόνια. Έτσι. Τους τα έχει γυρίσει και ουσιαστικά έχει αποδείξει ότι αυτά που έλεγαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, είναι πραγματικά. Αυτοί οι φίλοι δεν σε θέλουν καθόλου, σε θέλουν συμπαθή, δεν σε θέλουν ανταγωνιστικό. Γι' αυτό και λοιπόν και εμείς τα λέμε πάντα, επενδύστε να κάνει την ομάδα. Ναι, και θέλουμε τον Ολυμπιακό, το θέλουμε δυνατό. Το θέλουμε δυνατό, ναι. Είναι πολύ συμπαθητικό σύλλογος, ειδικά όταν έχει αυτόν τον εκπληκτικό κύριο εκ δεξιών του Αγίου Βασίλη. Στο Έλκυθρο εκεί μπροστά. Ναι. Που είναι επίτιμος φίλαθος και αγαπητός, όπως είπε η. Ναι. Η δευτεροβάθμια ναι. Επιτροπή της ΕΠΟ, μπράβο να τους δώσουμε συγχαρητήρια που του έδωσαν το τρελό χαρτο. Μου θυμίζει την περίπτωση του Ψάλτη. Που πήρε τώρα το χαρτί, πλέον μπορεί να τους εξασκίζει όλους. Βγήκε και είπε ότι είναι στημένο το πρωτάθλημα, ότι είναι σκυλολόι, ότι ο ένας θα παίρνει η UEFA, η FIFA κτλ. Στην ΕΠΟ δεν τρέχει τίποτα, λέει γιατί είναι αγαπητός φίλαθος. Α, βάλουμε και εμείς ρε φίλε τον Νικόλα. Εγώ θα κάθω εδώ πέρα. Τον Νικόλα ρε φίλε, να βάλουμε τον Νίκο. Παλιός φίλαθος του ΠΑΟΚ να πάρει ένα επίτιμος οπαδός του ΠΑΟΚ και τα λοιπά και να τους ξεσκίσει όλους. Εμάς δεν ξεσκίζει. Εντάξει, πέρασε. Αυτό ούτως ή άλλως είμαστε ΠΑΟΚ, είμαστε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε στο διάλειμμα. The boys are back in town, ακούμε. Να το κάνουμε μουσικό το ραδιόφωνο, σιγά σιγά. Μαζί μου είναι ο Χρήστος, εκπρόσωπος των συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ. Μιλάμε ουσιαστικά για τον μπάσκετ, αλλά για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Παραμονές των δύο παιχνιδιών με τον Άρη, αλλά ουσιαστικά ο λόγος είναι η βοήθεια προς την προσπάθεια που καταβάλουν για να μαζευτούν κάποια χρήματα στην μπασκετική ομάδα και να βγει η χρονιά. Ξυλοκόπησαν τραγουδίστρια επί σκηνής. Αυτά είναι προβλήματα.
Δεν την ξέρω. Πώς μου έχει διαφύγει αυτή. Θα ρωτήσω τις φίλες μου. Μήπως σφίριξε κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, να το δούμε λίγο σε κανένα. Η τραγουδίστρια διαιτητής από τον ΕΠΣ. Δεν, μήπως σφίριξε κανένα γυναικείο μπάσκετ, αυτό ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, γιατί γενικώς πολλά πράγματα συμβαίνουν, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όχι ότι έχει καμία σχέση ο Ολυμπιακός με όσα συμβαίνουν. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Σύμπτωση είναι ότι κάθε φορά που δεν κερδίζει μετά από ένα μήνα, μια εβδομάδα, δύο μέρες, τρεις μέρες, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Και όπως είπε ο πυγμαίος δημοσιογράφος, αντικειμενικός μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τώρα φουλ γάβρος, κύριος Ερπετόπουλος. Εντάξει, μπορεί κάτι στρακαστρούκες του ρίξανε. Έχουμε κάτι στην Τούμπα, κάτι στρακαστρούκες, ζουμπά. Να σας ρίξουν στο σπίτι 2 ώρα το βράδυ, να τρέμει η οικοδομή σου και να τρία μερόνυχτα να δεις τη στρακαστρούκα ένα στυλ. Δηλαδή για να καταλάβουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, ρε φίλοι. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, δηλαδή πουλάνε τέτοια τρέλα και τους είχαμε εδώ και στο ραδιόφωνο, εδώ τους είχατε κάποτε σε συνεργασία, ναι, να πουλάνε αντικειμενικότητα. Το καλό είναι ότι, Σταύρο, ότι μετά από την κρίση τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένας ο συμπολίτης μας, είτε οπαδός είτε οτιδήποτε άλλο, που να πει ότι με ξεγέλασαν σε όλα τα θέματα. Πολιτικά, αθλητικά, οικονομικά, τα πάντα. Δηλαδή, ξεβρακώθηκαν όλοι. Ξεβρακώθηκαν οι πειρατικοί, οι χελάκηδες κτλ. Που πουλούσαν εθνικοφροσύνη και Ελλάδα κτλ. Θρύλε το γηπέδο Ολυμπιακέ, οι μπραουδάκηδες, οι αντικειμενικοί, οι Καρπετόπουλοι. Όλοι έχουν δείξει στο προσωπείο τους πόσο μισούσαν τον ΠΑΟΚ. Και πουλούσαν πρωτοσέλιδα στη Βόρεια Ελλάδα άλλα και στην Νότια Ελλάδα άλλα. Ήσουν κάτω γραμματόσημο και πάνω ήσουν, ναι, ολοσέλιδο. Γενικώς είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να πει κανένας ότι παιδιά με ξεγελάνε αυτοί. Άρα ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα και είναι πολύ πιο εύκολο να τους αντιμετωπίσουμε. Και μας κάνανε καλό σε αυτή τη φάση. Εγώ αυτό που τους λέω και όλους, γιατί υπάρχει ένα θέμα σε όποια μέσα, τέλος πάντων, ελέγχει ο Σαββίδης ή ξέρω εγώ κάποια που παίζουν φιλικά τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια τάση, οι δημοσιογράφοι των άλλων ομάδων να απαγορεύεται να δουλέψουν. Ναι, είναι για να ξέρει ο κόσμος και τι γίνεται. Είναι αυτή η δημοκρατία, ναι, που υπάρχει γενικώς. Ναι. Μπορεί ο άλλος να πάει άνετα, μπορούν να δεχτούν άνετα ο μεγαλομέτωχός τους να πάει να μιλήσει στο κανάλι του Μαρινάκη και να... Να πει κανονικά, να βάλει ως πρώτη μάλιστα ομάδα που αδικείται την ομάδα του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και τη δικιά του δεύτερη, ως Κολαούζο. Και απαγορεύεται όμως να έχει οποιαδήποτε σχέση, ξέρω εγώ, με ένα μέσο που μπορεί να έχει ο Ιβάν Σαββίδης και οποιοσδήποτε άλλος. Κατά κύριο λόγο, αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο εχθρός. Μα όταν στείναμε το Total Football στο Open, συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Να συμφωνείς με δημοσιογράφους άλλων ομάδων, γιατί έχεις διάθεση, ρε φίλε, να έχεις τις φωνές όλων. Ναι. Δεν έχει πει κανείς ποτέ σε κάποιον από την πλευρά δικιά μας, θα λες αυτό. Ναι. Ποτέ. Πώς το καταλάβεις τώρα, δηλαδή. Το θεωρώ αδιανόητο να το πω σε κάποιον συνάδελφο ότι κοίτα, φίλε, θα λες αυτό, βεξιονίσεις. Ναι, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν σύλλογοι που έχουν άλλη πολιτική και το παραδέχονται κιόλας ότι εμείς στέλνουμε τα καραπαπέιπερ, πώς τα λένε κτλ. Και ότι εμείς θα τους πούμε αυτά που θέλουμε. Ακόμα και αυτό με τα non-paper. Είχε συμβεί το μυθικό στα νέα με το αγαπάμε βίντεο, το θυμάσαι? Ναι. Εντάξει, άρα όλα έχουν εκφυλιστεί, όλα έχουν καρφωθεί. Ξέρουμε πλέον τι αυτό γίνεται. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, αν οι άλλοι δεν έχουν διάθεση να το καταλάβουν, πρόβλημά τους. Εννοείται. Αρχικά τώρα το κύριο θέμα είναι εμάς μας ενδιαφέρει. Τώρα ούτε μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και ούτε του ελληνικού αθλητισμού. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει ακολουθήσει το δικό του μοναχικό δρόμο. Δεν είναι πλέον ο συμπαθής ΠΑΟΚ. Δεν θα το χτυπάνε φιλικά στην πλάτη. Και αυτό είναι στο χέρι μας να το κάνουμε και για τον μπάσκετ. Να τελειώνουμε και με αυτό. Ο ΠΑΟΚ να είχε ιστορία. Ο ΠΑΟΚ είχε. Και ναι, τα λοιπά. Τι κρίμα. Τι κρίμα, ναι, ναι. Θα θέλαμε να είναι κορυφή. Μην ξεχνάμε ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, Σταύρο, πρέπει να το πούμε σε πολλοί κόσμο που. Πιτσιρικάδες, ας πούμε, που ζουν αυτή τη στιγμή τα χρόνια της ένδυας του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ τη δεκαετία του από το 89 μέχρι το 96 είχε παίξει σε 7 ημιτελικούς ευρωπαϊκών κυπέλων, κυπελούχων, κόρατς και πρωταθλητριών. Πήρε 2 κύπελα και έχασε άλλα 2, από το ένα από εγκληματικό λάθος του Βασούλα στην ΑΝ και το άλλο από σφαγή στην Ταουγκρές, έτσι, που ο Ραμόν Ρίβας ακόμη εκτελεί βολές, είχε κάνει ρεκόρ 31 βολές κτλ. Χώρια από ο Γκάρετ
Επειδή έχω την πληροφόρηση για τον Γκάρετ, δεν είναι ότι τα πήρε. Να σου πω τι έγινε ακριβώς. Όχι, δεν εμφανίστηκε, δεν ξέρω αν τα πήρε. Ναι. Ο Γκάρετ τον μαζέψανε από ένα κλαμπ που τον βρήκανε με δύο βίζιτες. Εντάξει, τον πήγαν σουρωμένο στο αεροπλάνο και η μηθανής ταξίδεψε για το ταγουδέ. Εγκληματικά λάθη, εντάξει. Ναι, ωραία, και μην ξεχνάμε το Final Four το 93, εκεί όπου ήμασταν το ακλόνητο φαβορί. Ναι. Και εκεί, γιατί και εκεί υπήρχε μεγάλη από το πρωταθλητριών με τον Σλοβαίνο το Ρέμς, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ήταν διαιτητής, ο οποίος όταν ξεφύγαμε με 10 πόντους, με 9, 10 και τα λοιπά μέχρι να πάρει ο Γιακοπίνη φόρα, τους κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Την Μπένετον που μιλάμε για ομαδάρα τότε με Κούκοτς, μέσα. Ρουσκόνη. Ναι, ο Ρουσκόνη ο οποίος, να είναι καλά ο Τσέκος, ένα παιχνίδι το χρειαζόμασταν, πήγε τράκαρε με την μπετονιέρα. Αυτή είναι δυστυχώς η μοίρα του ΠΑΟΚ. Ειδικά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, πάντα ένα βήμα από τη, όταν ήταν από την απογείωση. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά έπαιρνε το πρωταθλητριόν, με βάση αυτά που ακούγονται από τον κύριο Βεζιρτσί και από πολλούς, είχε συνάψει τεράστιες συμφωνίες και με τηλεοπτικά δίκτυα και με εταιρείες χορηγούς κτλ. Ναι, ναι. Τα οποία μπορεί να τον κρατούσαν για καμιά 15ετία στην κορυφή. Μιλάμε για μια ομάδα θρύλο, η οποία πραγματικά. Δηλαδή νομίζω ότι ο τελικός με τη Στεφανέλ στην Τεργέστη είναι ο κορυφαίος τελικός ελληνικής ομάδας όλων των εποχών σε παιχνίδι 100 πόντους, τρομερό μπάσκετ. 9 στα 11 τρίποντα. Απίστευτα τρίποντα και μιλάμε για μια ομαδάρα με Μποτιρόγκα, με Φούτσκα, η αντίπαλη με Λέμον Λάμπλη, ο οποίος ήρθε εδώ και μετά ξέχασε τον μπάσκετ. Μετά έγινε ο Κύρικας. Ναι. Φοβερά πράγματα. Άρα για όλες αυτές τις στιγμές που ζήσαμε. Για τον μπάσκετ οφείλουμε ως ελάχιστη ας πούμε, ανταμοιβή για να καταλήξουμε για αυτό το οποίο ήρθαμε ουσιαστικά στην εκπομπή να βοηθήσουμε όλοι με το μέρος το οποίο μπορούμε με βάση τις δυνατότητες μας. Ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο, 5 ευρώ ό,τι νομίζω ο καθένας και ό,τι μπορεί. Θα ξανααναφέρουμε λίγο προς το τέλος και τους λογαριασμούς, ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος. Έχουμε νομίζω και στο ΠΑΟ 24, ναι. Μπορείτε να μπείτε pao24.com. Ναι, βλέπουμε εδώ ένα άρθρο ότι υπάρχει. Ναι. Οφείλουμε όλοι να μεταφέρουμε έτσι την ελάχιστη στήριξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με ένα πολύ μικρό κομμάτι, αν μπορέσουμε οι 30, 40, 50 χιλιάδες και εγώ που σχεδόν σε όλη τη χρονιά πηγαίνουμε τακτικά στην Τούμπα με ένα μικρό κομμάτι, γιατί δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η μεγάλη δυνατή βάση του κόσμου είναι εκεί. 30, 40, 50 χιλιάδες. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι ανεργό και απλά δείχνει την κινητικότητά του μόνο στα social media και γενικά στις κουβέντες, στα καφενεία. Και καλά είναι αυτό το πράγμα να αρχίσουμε να το δείξουμε τη δυναμική και σε όλα τα επίπεδα και με αφορμή αυτό που είπαμε νωρίτερα για το PAOK TV στο εξωτερικό. Καλά είναι οι συμπαοξίδες στο εξωτερικό που όλοι διατείνονται ότι είναι η δύναμη του PAOK στο εξωτερικό να βάλουν και αυτοί. Την πλάτη τους σε ένα πολύ εύκολο κομμάτι. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι τίποτα πλέον εν έτη 2020 να πατήσει ένα κουμπί μέσω του e-banking να τοποθετήσει ένα μικρό. Εκτός αν έχεις πληρώσει και σου φεύγουν τα λεφτά από όλα. Εντάξει, ναι, εντάξει. Ναι. Εκεί δεν το έχει το όνομα. Φίλε, εντάξει, γενικώς ό,τι έχει σχέση με Πειραιώ. Εγώ εδώ δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμπτωση ότι ήρθε ο εκλεκτός εκ Πειραιώς, ο κύριος Σταχιάος, ανέλαβε το μετρό. Και η πρώτη κίνηση που έκανε είναι να πει ότι θα αργήσει 3 χρόνια. Ναι. Και ξαφνικά βγαίνει μια ενημέρωση ότι στον Πειραιά θα έχουν έτοιμο το μετρό σε 3 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι, αν είναι σύμπτωση, αν έτυχε μια διασπορά χρημάτων από τη Θεσσαλονίκη να πάει κατά εκεί. Ναι, αλλά θα έχουμε διαφήμιση του μετρό, φίλε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι το πρώτο μετρό που δεν υπάρχει και θα διαφημίζεται. Και θα διαφημίζεται. Ελπίζω κάποιο συμπολίτη μα, περιμένοντα το λεωφορείο, μην κατέβει κάτω σε κανένα υπόγειο και έχουμε άλλα. και το μαζεύουν. τώρα. Να κάνουμε υπόγειο πατίνι. Εντάξει. Είμαστε ικανοί να πέσουμε στις ράγες, να τρακέρουμε με τον άλλον. λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε την ομάδα μας. Θα αναφέρω σε λίγο, σε κανένα 5-10 λεπτά, λίγο πρωτού κλείσουμε ξανά τους λογαριασμούς. Τους έχω εδώ περιποιημένους για να μην δυσκολεύεσαι γιατί είσαι και στα κεράματα. Τι λες μωρέ, δεν έχουμε θέμα ακόμη, η πρεσβειοποίηση δεν μας έπιασε. Ξέρεις πότε έβαλα γυαλιά εγώ? Πότε?
Πήγε για μια μετάδοση και μπέρδεψε το Μιστακίδη με τον Ροντρίγκες. Αυτό νομίζω ότι τα τελευταία τρία χρόνια από όταν βάλεις γυαλιά θα μπορούσε να μπερδέψει το Manual Ball με τον Box. Επειδή καμιά φορά βάζαμε ακουστικά στο γήπεδο και άκουγα αυτά που σχολίασες και έλεγα σίγουρα βλέπει το ίδιο παιχνίδι. Είναι σημαντικό. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, από μάτια καλά πάμε. Δεν έχουμε θέμα ακόμη. Είναι. Εντάξει, το σημαντικό, Σταύρο, είναι να δείξουμε ότι είμαστε εκεί. Άρα πρέπει το παλατάκι να φλέγεται την Κυριακή και νομίζω ότι αυτή η μέτρια ομάδα του 7. Κατέβαινε. Του 7 στο παλατάκι, του 3 εκτός έδρας, να καταφέρει να δείξει εικόνα μπασκετικής ομάδας. Εγώ νομίζω ότι ίσως θα ήταν καλό να γίνει και μια επίσκεψη από κάποια μέλη του κόσμου, ρε παιδί μου. Να τους ενημερώσουν ότι αυτό που θέλει ο κόσμος είναι δύναμη. Πάθος. Δεν γίνεται να μην μπορείς να παίξεις άμυνα. Να παίζεις για την ομάδα. Ναι. Παίξτε άμυνα. Δεν είπαμε να παίξετε το super basket, να βγάλετε συνεργασίες κτλ. Γιατί εντάξει, αυτό το πράγμα που βλέπουμε να πάρει την μπάλα ο Σμιθ και να κάνει coast to coast ένα εναντίον πέντε και να σουτάρει off balance είναι. Όσοι ξέρουμε λίγο από μπάσκετ, μας έρχεται να τραβήξουμε τα μαλλιά μας. Αυτό που κάνει ο Λούις, να ψάχνει τις χαμηλές συνεχώς τους ψηλούς. Ο Λούις, νομίζω ότι αν παίρναμε τον Τζέρι Λούις για playmaker, ίσως να είχαμε καλύτερη τακτική. Καλά είναι. Μπαίνει ο Τσόχλας και νομίζω ότι μπαίνει ο Τόντιτς. Κανονικά. Ναι. Ξεφωνήσουμε την ομάδα τώρα, αλλά παιδιά, και εμείς έχουμε τα όρια μας. Δηλαδή, τι να πούμε ότι. Αυτό είναι. Και αν δεν έχουμε και λίγο ρεαλισμό, να ξέρουμε ότι έχουμε μια ομάδα πολύ μετραίων δυνατοτήτων, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι. Και στο παρελθόν είχε ο ΠΑΟΚ παίχτες μετραίων δυνατοτήτων, αλλά έδιναν την ψυχή τους. Εδώ βλέπουμε ότι τουλάχιστον στον αμυντικό τομέα δεν ασχολείται κανείς. Βέβαια. Να πούμε και το Σαββατοδίκαιο, παίζει πολύ ρόλο και ο τρόπος που σφυρίζουν οι διαιτητές. Δηλαδή, βλέπω ότι όσες φορές πάμε να παίξουμε ένα έτσι pressing στο γήπεδο, ναι. Κατευθείαν το ακούμπημα δίνεται φάουλ. Και επειδή νομίζω ότι την Κυριακή θα είναι και ο Παναγιώτου, αν θυμάμαι καλά και διάβασα το όνομά του. Προσπαθώ εκείνη την ώρα να του βλέπω, που είναι με μπροστά του ακριβώς. Ναι, νομίζω ότι είναι ο Παναγιώτου είναι σίγουρα. Οπότε. Επιβάλλεται να έχουμε τη δυναμική, να τους δώσουμε να καταλάβουν όλους ότι δεν έχουν κανένα περιθώριο να μας αδικήσουν μέσα στο γήπεδό μας και να αφήσουν να επιτρέψουν να κερδίσει ο καλύτερος. Ελπίζουμε ότι η ομάδα μας είναι καλύτερη από τον συμπολίτη αυτή τη στιγμή και μια συγκεκριμένη επιτυχία θα βάλει έναν αντίπαλο από κάτω και μετά μένει άλλος ένας, δύο, τρεις όσους καταφέρουμε να περάσουμε αν και. Δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα. Τα αναφέραμε και νωρίτερα με κάποιες περίεργες ιδιοκτησίες ομάδας μπάσκετ και κάτι αποτελέσματα διαστημικά. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο τους λογαριασμούς. Θα ξεκινήσουμε. Θα το βάλω εδώ που είναι μεγάλα τα γράμματα. Έλα, για δες το. Κοίτα τι έχω κάνει για σένα. Λοιπόν. Γιατί σε είδα δυσκολεύτηκε στην πρώτη. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Θα πω εγώ με δίπλα και έχω και γυαλιά. Πέστα. Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Ο αριθμός λογαριασμού είναι 30 10 10 35 27 0 0 0 παύλα 9. 30. Χαρτί στυλό πάρτε. Μην τα λέμε 10 φορές. 30 10 10 35 27 0 0 0 παύλα 9. Και το IBAN είναι GR26 0 99 0 0 100 0 0 30 10 10 35 27 0 0 0. Ωραίο νούμερο για να βάζει λεφτά. Είσαι χαρά αυτό. Ε? Έτσι. Που εμένα με έψησε ήδη. Δικαιούχος ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Της Αλφα Μπανκ που έχω και εγώ λογαριασμό. Εκεί θα δουλέψουμε Χρήστο μου. Ναι. Αριθμός λογαριασμού 857 00 200 225 10. IBAN GR39 01 40 85 70 85 70. Και αυτό ωραίο. 0200 2002 510. Δικαιούχος Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Τι είχαμε τράπεζα αυτή είναι σεισμένη με δώσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό, ναι. Eurobank. Εκεί έχω τις εταιρείες μου. Ναι. Ωραία, εντάξει, καλή είναι και αυτή. Δάνειο δεν πήραμε, αλλά εντάξει. 0026 0738 01 02 00 83 57 26. IBAN
GR66-0260-7380-000-400 δηλαδή, 1020-0835-726. Δικαιούχος Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Και Attica Bank, αριθμός λογαριασμού, φτωχή πρέπει να είναι αυτή, ναι. Μικρά νούμερα έχουν. Αριθμός λογαριασμού 84946001 και IBAN GR66-0160-7680-400. Μετά 0008, 3 μηδενικά δηλαδή και ένα 8, 4946001, Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, δικαιούχος και σε αυτόν τον λογαριασμό. Οι καταθέτες, πέραν της βασικής συνεργαζόμενης της Συνεταιριστικής Τράπεζας, ναι, ναι, θα, να προσθέτουν στην αιτιολογία το hashtag PAOK Family για να γίνεται σαφές το που πάνε τα λεφτά. Που γίνεται σαφές χωρίς αυτό, αλλά. Εντάξει, πιο εύκολα. Πιο εύκολα, ναι. Τώρα ήρθε και ένα μήνυμα από ένα φίλο παλέμαχο μπασκετμπολίστα του Ηράκλη, ο οποίος προσπαθούσα να τον πείσω, PAOK Τσάκι εννοείται, και μου λέει ότι με έπεισε, λέει, θα έρθω στο παλατάκι, μπας και κερδίσουμε. Το συμπολίτη θα πω εγώ. Όχι αυτό που έστειλε. Βετεράνος μπασκετμπολίστας του Ηράκλη. Ναι, Κορδελιώτης, έπαιξε στον Ηρακλή τα χρόνια του Ingram ως έφηβος και τα λοιπά, αλλά έπαιξε και στην Αδρική μετά λόγω τραυματισμού. Έφηγε και πολύ στο Κορδελιώ. Βεβαίως, φίλε, και σουτέρ εξαιρετικός, μακάρι να τον είχαμε τώρα να μπορούσε να βοηθήσει. Ήταν άτυχος, απλά είχε πολλούς τραυματισμούς και δεν το φάγανε οι κλίκες και οι μπάνατζερ. Όχι, από Πειραιώς, Γιάννη, δεν μπορείς να κάνεις κατάθεση. Ωραία. Είναι πάρα πολύ... Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η παρουσία μας, το Α και το Ω, δυναμική φωνή, να αφήσουμε τα λαρύγια μας όσοι θα πάμε στο παλατάκι την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα κάνουμε τη διαδικασία την οποία αναφέραμε, είναι απλή, να βοηθήσουμε την ομάδα να κάνει το ένα βήμα που είναι για μας το πιο σημαντικό από ό,τι φαίνεται, γιατί η επόμενη χρονιά θα είναι λιγότερο δύσκολη, αλλά και ποτέ δεν ξέρουμε ότι μπορεί στην πορεία, άμα δείξουμε τη δυναμική που έχει ο σύλλογος, να γίνει αυτό που ευχόμαστε όλοι, να βρεθεί επιτέλους ένας επιχειρηματίας ο οποίος να θέλει σε αυτό το άσχημο περιβάλλον του μπάσκετ να επενδύσει, γιατί καλώς κακώς για μας το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν το έχει ο ΠΑΟΚ αλλά το ελληνικό μπάσκετ, ναι, είναι έτσι πρόβλημα. Που το έχουν φέρει σε αυτό το επίπεδο και όχι μόνο το ευρωπαϊκό, το ελληνικό και το ευρωπαϊκό. Καμία απολύτως ομάδα της Ευρωλίγκας δεν είναι στην έσοδα της. Είναι τραγικό, δηλαδή ουσιαστικά ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ να επαφείται στην τρέλα 5 χορηγών. Δηλαδή όταν ακούς budget 45-50 εκατομμυρίων και τα έσοδα είναι 10 και 15 και 20, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πάντα ένας τρελός που να θέλει να πρωταγωνιστεί η ομάδα και να βάζει την τσέπη 20-15-30 εκατομμύρια ανάλογα με το τι έχει κατά νου. Ποτέ δεν ξέρουμε όμως, όπως βρέθηκε για μικρότερου βεληνικούς ομάδες αρκετά δυνατοί οι επιχειρηματίες να βάλουν 1-2-3 εκατομμύρια, να γίνει αυτό, να βρει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ το βήμα, γιατί από εκεί και πέρα έχει τη δυναμική να τους βρώξει ο κόσμος και να εκτοξευθεί. Ναι. Και αυτό που φαντάζει αυτή τη στιγμή να είναι, ξέρω εγώ, πολύ ακραίο, να είναι το γεγονός, όπως ήταν πολύ ακραίο αν μας έλεγε τότε όταν θέλαμε να φύγει ο Γούμενος και να πάει ο ΠΑΟΚ σε ένα άλλο καθεστώς και λέγαμε, φίλε, θα έρθει κάποια στιγμή που θα έχουμε πάρει το double, θα έχουμε 1,5 χρόνο να χάσουμε, θα έχουμε 51 ήττα και θα λέγανε, εντάξει, ρε φίλε, κόψε κάτι. Εντάξει, το όνειρο θέλει λίγο, ναι, μέτρο. Θα τρώγαμε κάτι μούντζε, ναι, θα τρώγαμε κάτι φάπες κτλ. Άρα σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, ειδικά για τον ΠΑΟΚ και τη δυναμική του. Γεμίζουμε το παλατάκι την Κυριακή, λιώνουμε τον συμπολίτη, περιμένουμε το ίδιο να κάνει και η ποδοσφαιρική ομάδα, εκεί δεν μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά, αλλά... μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά, εντάξει, αλλά ναι, θέλει, ναι, εντάξει, ναι. Αυτό άνθρωποι που έχουν, εγώ εννοώ παδικά, να είμαστε εκεί στο γήπεδο, να βοηθήσουμε την ομάδα, δυστυχώς αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν κοπεί όλα και... Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και σε άλλους σταθμούς. Ευχαριστούμε το Λίμπερο και σένα πρώτα που μας έδωσε το βήμα και τη δυναμική να το δει. Σε αυτά, εντάξει, ναι, το ξέρουμε, είναι πολύ σημαντικό. Θα πάνε και άλλα παιδιά και σε άλλα ραδιόφωνα τους, ώστε να γίνει ευρύτερα δυνατή η διαδικασία για να καταφέρουμε να βοηθήσουμε την ομάδα μας να ανακάμψει. Αυτά από μένα. Έχουμε να έχουμε μια καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Περάσαμε καλά δύο ρίτσες. Έτσι. Να είναι μια αντίστοιχη χρονιά, πιστεύω, και καλύτερα, λίγο δύσκολο. Μακάρι να γίνει για όλο τον κόσμο και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ παραπάνω, να έχουμε τις ίδιες και αν είναι δυνατόν και μεγαλύτερες επιτυχίες. Και συνεχίζουμε.
Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Δύο συγκλονιστικά παιχνίδια για την πόλη έρχονται με βαρύνουσα σημασία και τα δύο. Ελπίζω ο ΠΑΟΚ να είναι αυτός που πρέπει. Δεν νομίζω να δούμε πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Αν θα είναι μία, θα είναι αυτή του ΑΚΠΟ μπροστά. Αν θα παίξετε τους Βιτέσκι, θα το δούμε και αυτό. Και υγεία να έχουν οι παίχτες, γιατί βλέπουμε λίγο τραυματισμούς τώρα. Εντάξει, τα έχουν αυτά οι ομάδες. Γι' αυτό πληρώνω 30 εκατομμύρια ρόστερ. Έτσι ώστε τα πάντα play-off, να έχω εγώ 20 ενεργούς και να έχουν 14. Και θα σου πω εγώ πώς θα πέφτουν σε τα κοτόπουλα. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί η εκπομπή Τρόικα που έκλεψε το όνομά της από την περσινή εκπομπή, ενώ δεν έχει καμία σχέση με αυτήν. Είναι ενημερωτική. Ο Χρήστατος θα έχει πρόβλημα με τον Παπαπέτρου γιατί θα θυμηθεί ότι ένα δυσέγγωνο. Δεν θα είναι εδώ. Όταν γλιτώσαμε. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, δεν θα είναι ο Χρήστατος. Να είστε όλοι καλά.